Έλα, βγάλε μας. Κόστα, τι γίνεται. Βγάλε μας, βγάλε. Καλό μήνα. Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο Κιλκής. Ο Ηρακλής παίζει φιλικό. Και έχει πάρει και παίκτη. Έτσι, τι άλλο θέλετε. Πρώτη είδηση. Πρώτος ο Ηρακλής. Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Και τέτοια. Λοιπόν. Τι θέλετε να σας πω. Καλό μήνα. Μαζί με δύο. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Στέργιο. Κώστα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Αν σου πω καλά, θα σου πω ψέματα. Ησυχία. Δεν είμαι καλά. Ησυχία. Δεν είμαι καλά. Ευκαιρία μεγάλη. Εντάξει. Το ίδιο έργο. Ξανά. Μία, δύο, τρεις, πέντε. Η κατάρα της γριάς και τέτοια. Ευκαιρία μεγάλη χάθηκε και. Δεν ξέρω ποια κατάρα είναι, αλλά. Και όλοι ψάχνουν το γιατί και το ποιος και το αφού και το τα λοιπά. Και εντάξει, παιδιά. Τα κλασικά που λέμε εμείς οι τεχνοκράτες, οι ασπρογιακάδες. Μπάλα είναι, ο αθλητισμός. Αχ, καλέ. Εντάξει. Δεν υπάρχει μία απάντηση γιατί έτσι, γιατί αυτό. Είναι ένα συνδυασμό. Είναι συνδυασμό πραγμάτων. Ναι. Εντάξει, που σαφώς και μέσα, παρότι συχαίνομαι να το κάνω και το έχω ξαναπεί, δεν μου αρέσει να λέω συνέχεια ατυχία, ατυχία. Εντάξει, και ο ΠΑΟΚ χθες είναι και άτυχος σε κομβικές φάσεις. Όπως έλεγα και χθες με. Θέλει και τύχει, θέλει. Δοκάρει ο ΠΑΟΚ στη Ρωσία, χθες γίνεται ένα δοκάρι για την Κράσνοντα. Και μπαίνει. Και αντί να βγει η μπάλα κόρνερ, παίρνει φάλτσα, γυρνάει πίσω. Παίκτης Κράσνονταρ μόνο του γκολ. Okay. Δικαιώνεται ο Όσιμ για ακόμη μία δεν φορά. Ξέρω, αλλά δεν δικαιώνεται, είναι. Εντάξει, κάθε φορά δικαιώνεται. Δεν είναι στέργιο όμως αυτή τώρα η αιτία. Έτσι. Όχι. Αυτό είναι. Είναι, είπαμε, Κώστα, είναι μια παράμετρο. Ναι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν σε ήθελε και η τύχη εκτός των άλλων. Είναι και η τύχη, ναι. Ναι. Και η τύχη. Δεν είναι η τύχη. Την οποία δημιουργείς εσύ. Σε μεγάλο βαθμό κάποια στιγμή. Δηλαδή κάνεις καλή ομάδα και δύσκολα να σε αδικήσει η τύχη. Κάνεις μέτρια ομάδα και την πληρώνεις. Διαλέγεις το FFP αντί για τους στόχους. Ο ΠΑΟΚ έχει αποκλειστεί και εποχές που είχε πολύ καλή ομάδα και εποχές που είχε μέτρια ομάδα και με κόσμο και χωρίς κόσμο και με μονά παιχνίδια και με διπλά παιχνίδια. Ναι. Εντάξει. Και με άσπρη φανέλα και με μαύρη και με σφαγή και χωρίς σφαγή και με καλή διευθυνσία και έτσι, με κακή. Έτσι. Ο κοινός παρονομαστής είναι ένας. Και με κόσμο και χωρίς κόσμο. Αποκλεισμός. Αυτό είναι ο κοινός παρονομαστής. Εντάξει, τώρα δεν σε θέλει, ρε φίλε, πώς το λέμε. Δεν σε θέλει. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Okay. Δεν σε θέλει και μερικές φορές δεν το θες και εσύ. Θα τα πούμε και συνέχεια της εκπομπής. Εμπρός. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και το Χρύσανθο. Κάτι υπόθηκε στην περιέργεια ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια εδώ της εκπομπής ότι θα ανοίξουμε γραμμές. Δεν νομίζω να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά και να συμβεί. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Άρα είμαστε. Λοιπόν, πρώτον, διαγωνισμός τεράστιος. Μία υποτροφία δωρεάν για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ. Γράφετε FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222, χρέος 62 λεπτών του ευρώ. Κερδίζετε μία δωρεάν υποτροφία για τον κανακάρι σας, για το ταλέντο σας, 4 ως 14 ετών. Ένα χρόνο τζαμπουίτα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Χάνθ. Δεν χρειάζεται να το λέμε έτσι, παιδιά. Νομίζω ξέρετε ότι έχουν γίνει όλα τζετζί στη Χάνθ εδώ και χρόνια. Στο κέντρο της πόλης, όλα δωρεάν. 15 ευρώ μόνο θα δώσετε για την εγγραφή, τίποτα άλλο. Αυτό. Με 15 ευρώ δηλαδή το παιδί τζάμπα στη σχολή ποδοσφαίρου της Χάνθ ένα χρόνο. Από τώρα, Οκτώβριος μέχρι Ιούνιο, όταν κλείσουν τα σχολεία. Ποια σχολεία? Κλειστά τα σχολεία. Κατάληψη. Κλειστή η πόλη. Συλλαλητήρια στο κέντρο. Κατεβείτε με το αυτοκίνητο όλοι για καφέ, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, κατεβείτε όλοι για καφέ. Ο διαγωνισμός και σήμερα θα τρέξει μέχρι 2 παρα 5. Θα βγάλουμε τον νικητή της ημέρας και αύριο θα βγάλουμε τον νικητή της εβδομάδας μαζί με τον πρώτο που βγάλαμε τη Δευτέρα. Αυτά για τη Χάνθ. Θυμίζω και πάλι FM κενό ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Μαζί μας και το Regency Casino. Τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία αν δεν το έχετε επισκεφθεί ποτέ. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια, εκπλήξεις, αποκλειστικές κληρώσεις, μπορούν να συμμετάσχουν και να δοκιμάσουν την τύχη τους. Όλα αυτά χωρίς καμία υποχρέωση, απλά με την εγγραφή σας στο καζίνο. Όσοι λοιπόν πάντα το σκεφτόσασταν και το αναβάλατε, ετοιμαστείτε τώρα να ζήσετε μια συναρπαστική εμπειρία διασκέδασης. Regency Casino Θεσσαλονίκης αποδεικνύει κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης, αλλά και ο πιο ασφαλής. Στις 7 κοντά κλείωση του Champions League. Πω. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ενδιαφέρει τους φίλους του Ολυμπιακού. Και όλη αυτή η γκαντεμοενέργεια, ρε φίλε, τις προηγούμενες μέρες. Και όχι, θα πάμε εκεί. Και όχι αυτό. Και εγώ λέω, παιδιά, καλύτερα Γιουβέντους και όχι Μπαρτσελώνα. Και πώς θα πάμε στους ομίλους και τα λοιπά. Αφήστε το να γίνει πρώτα. Μην το μιλάτε, που λέμε εμείς οι τζογαδόροι, το ματς. Έτσι, μην το μιλάτε.
Λοιπόν, το μιλήσατε το Ματσόλι και όχι, θα πάμε εκεί και στις αποστολές θα πηγαίνω. Εντάξει, δεν μπορείς να κόψεις τον ενθουσιασμό από τον κόσμο γενικότερα να κάνεις. Και 80.000 κόσμος έξω από το Μακεδονία Παλαστές. Εντάξει. Και ο λαός τι να κάνει. Καλά έκανε ο κόσμος. Τι να κάνει. Τι καλά, όταν ο Ολυμπιακός όμως φωνάζατε για τον κορονοϊό. Τώρα δεν είχες νοστισμό. Χι. Χι κι εσείς. Αποστάσεις είχανε, ρε. Το είδες εσείς στις φωτογραφίες. Αν το είδα. Μάσκες όλοι. Ναι, αποστάσεις μια χαρά. Αντισηπτικά γάντια. Βέβαια. Λοιπόν, αν μεθαύριο έχουμε 100 κρούσματα, μετά μην λέτε ότι η UKA φταίει ο Νικ Χαρντ. Λοιπόν. Έχει βάλει ο Ιβάν Σαββίδης, άκουσα πω, θα το αποκαλύψω. Έχει βάλει μια ασπίδα γύρω από το Μακεδονία Παλάς με υπερήχους. Ω, σωστό. Με υπερήχους. Με ρώσικη τεχνολογία, βέβαια. Ωραία, και δεν φτάνει ο κορονοϊός. Βέβαια. Με τα SU35 που θα τα αγοράσουμε. Αντί να πάρουμε το. Δεν φαίνεται αυτή φυσικά η ασπίδα είναι αόρατη. Εννοείται. Αλλά με το που φτάνουν τα. Τα μικρόβια, τα μικρόβια του κορονοϊού τελειών, σταματάνε. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ανάλυση. Λοιπόν. Στα δεδομένα, πάμε καταρχήν. Τα λες πριν από το μάτς, γιατί τα λες. Ναι. Τα λες μετά, γιατί μετά. Ναι, εντάξει. Ορισμένοι θέλουν να μην λέμε τίποτα ενδεχομένως, να μιλάνε μόνο αυτοί. Όχι, θέλουν να τα λέμε. Και θα τα λέμε. Εγώ προσωπικά θέλω να είμαι καλά με τον εαυτό μου και να είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Έχω μοιραστεί όλες μου τις σκέψεις. Και πριν και μετά, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Ναι. Και το ξαναλέω για μία ακόμα φορά, όπως το έλεγα ακόμα και μετά το παιχνίδι με την Μπενφίκα, ότι εμένα δεν με έχει πείσει εδώ και 14 μήνες, 15, ο Αμπέλ Φερέιρα ότι μπορεί να διαχειριστεί γενικότερα ένα ρόστερ, είτε είναι αλλού το ρόστερ, είτε είναι δικό του, και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στα τρόπαια. Γιατί εμένα το ζητούμενο είναι αυτό. Ο μεγάλος στόχος, ο πρώτος ήταν το Champions League και για λόγους φυσικά γοήτρου αλλά και για λόγους να πάρει μια τεράστια οικονομική ανάσα η ομάδα. Αλλά εγώ έλεγα και πριν το μας με το Βόλο αλλά και μετά το 0-0 ότι ο πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη ρε παιδιά. Πρώτος στόχος για τον ΠΑΟΚ πρέπει να είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και φυσικά ένα παραπάνω τώρα που από τη νέα σεζόν η Ελλάδα θα βγάζει μία ομάδα στο Champions League, τρεις στο Conference League και δεν ξέρω αν μπορεί αυτό το πράγμα να γυρίσει, εντάξει, τα επόμενα χρόνια. Η δική μου η αίσθηση είναι ότι Κώστα μόνο προς τα κάτω θα πηγαίνουμε. Σε ό,τι αφορά το ράνινγκ της UEFA. Εντάξει, τώρα άλλο θα σου πει όμως ναι, αλλά απέκλεισε τα δύο μεγαθύρια, ρε φίλε. Δεν έχω φτάσει εκεί. Εγώ μιλάω ότι πρέπει να είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ κάθε χρόνο η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οκ, φυσικά δεν μπορείς να γυρίσεις την πλάτη όταν φτάνεις ένα βήμα πριν το μεγάλο στόχο. Οκ. Και γι' αυτό ενδεχομένως, το λέγαμε τις περασμένες ημέρες, καλώς ο Φερέιρα έκανε αυτό το πολύ μεγάλο rotation με τον Βόλο. Οκ, θα μπορούσε η διαχείριση να κάνει κάτι καλύτερο στην εξέλιξη του αγώνα, αλλά οκ, δεν ήταν και εντελώς παράδοξο. Λογικό ήταν αυτό που έκανε ο Πορτογάλος με τον Βόλο και χάθηκαν 2 βαθμοί. Θα μπορούσε να κάνει λίγο μικρότερο rotation. Οκ, δεν είναι το θέμα μας τώρα τι έγινε και τι δεν έγινε με τον Βόλο. Εγώ θα ξαναπώ ότι δεν με έχει πείσει καθόλου ο Αμπέλ Φερέιρα ότι μπορεί να είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον ΠΑΟΚ σε επιτυχίες και σε τίτλους. Εντάξει, έχω διακρίνει κάποια στοιχεία του που δεν μου αρέσουν καθόλου. Νομίζω ότι είναι υπερτονισμένο το εγώ του και έχει μια δική του φιλοσοφία και θέλει να αποδείξει πράγματα και αυτό λειτουργεί πολλές φορές εις βάρος της ομάδας και φυσικά δεν μου έχει δείξει. Ας τα περσινά, οκ. Θα πω, θα είμαι καλόπιστος και θα πω για τα περσινά ήταν η ομάδα του Λουτσέσκου και δεν έπαιξε κανένας και πολεμήσαν τον Φερέιρα, οκ, εντάξει. Ας το περσινό. Ακόμα και με τον Ατρόμητο, οι αλλαγές σε ένα τουρλουμπούκι στην Τούμπα, με το Βόλο μια από τα ίδια και εχθές πάλι δεν νομίζω να πήρε ο ΠΑΟΚ βοήθεια από τον πάγκο του γενικότερα. Εντάξει, νομίζω ότι τα έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα, τα λέτε πολλοί από εσάς, τα διαβάζω. Δεν έχει καμία λογική να βγει ο Βαρέλα και να μείνει στο παιχνίδι ο Μιχαηλίδης μετά από την άτυχη στιγμή που είχε με το αυτογκόλ. Εννοείται βέβαια, δεν χρειάζεται καν να το αναλύσω ότι δεν υπάρχει καμία μορφή προς τον Μιχαηλίδη. Άτυχη στιγμή έχει συμβεί και με σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Όχι με ένα 20χρονο παιδί, εννοείται πως παραμένει ένας τόπος φεριστής για την ηλικία του που μπορεί να αφήσει εποχή στον ΠΑΟΚ και μέχρι να μπει το αυτογκόλ, το έλεγα και στη μετάδοση, ήταν από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ.
και 10 λεπτά πριν το αυτογκόλ, σε δύο φάσεις γλιτώνει τον ΠΑΟΚ από μεγάλη ευκαιρία ο Γιάννης Μιχαλίδης. Και έχετε αυτό το πράγμα. Ωραία. Ενδεχομένως με τη λογική του Φερέρα να ήθελε ο Πορτογάλος να δείξει ότι okay, έκανε ένα μεγάλο λάθος, μια άτυχη στιγμή, τον πιστεύω, τον αφήνω μέσα. Σωστό αυτό. Μόνο αυτή την εξήγηση μπορώ να δώσω. Καμία άλλη που για μένα πάλι είναι λάθος. Μαγκιά του αν έγινε αυτό. Ναι, μαγκιά του ρε φίλε, αλλά δεν σου κανένα. Χάσαμε το στόχο. Δεν βγάζει το Βαρέλα για να αφήσει τον Μιχαλίδη μέσα. Όχι ότι ευθύνεται ο αποκλεισμό για αυτό το πράγμα, εντάξει. Άμπρο. Πρέπει να το τονίζουμε για να μην νομίζει κάποιο ότι. Και διαβάσω ότι λέει αυτό ότι φταίμε για τον Μιχαλίδη. Ο Μιχαλίδη για τον αποκλεισμό και αλλαγή με το Βαρέλα. Οκ. Okay. Τσόλακ έλεγα πριν το μάτς, για βασικό, θυμάσαι. Ναι, είπε σε center for. Οκ. Άλλο είχε στο μυαλό του ο Φερέρα, έβαλε και πάλι Τζόλι, Ζίφκοβιτς και Πέλκα. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να μείνει στον πάγκο Τζόλις. Νομίζω έχει επιβαρυνθεί πολύ ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα. Με την πίεση να βάζει γκολ. Ναι. Οκ. Okay, ξεκίνησε με ένα πίστευτο παιχνίδι. Έχει όλα τα φόντα και αυτός να γράψει ιστορία. Αλλά βασικός βρέξει χιονίσει. Εγώ δεν το πολύ καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Ναι, αλλά και ο άλλος ο Στέργιο έχει 5 μέρες που ήρθε. Έτσι εύκολα τον βάζει βασικό σε ματς Champions League. Θα μου πεις, έχεις άλλον. Να, έχω άλλον, να αυτόν το μικρό. Που μου βάλε 2 γκολ. Okay. Δηλαδή, εγώ να σου πω ότι είχε μια λογική του Φερέιρα. Μα και πρακτικά κάθε προπονητή το σκέφτεται τον καινούριο να τον βάλει. Είδε την καλή πλευρά των πραγμάτων στο ματς της Ρωσίας, όπου ο ΠΑΟΚ ναι, μεν δεν κέρδισε, αλλά έχει ευκαιρίες. Είχε δοκάρει με τους τρεις έτσι βραχίσουμους ποδοσφαιριστές. Οκ, πήγε να το κάνει και στην Τούμπα. Μου βάζει μέσα τον Τσόλακ, πρώτη αλλαγή. Λογικό, εντάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί μου βάζει ρε φίλε και τον Οαγκέ μέσα στο 65. Για να κάνεις δεν έχει φτάσει το ματς στο 80. Για να κάνει έντρες εννοεί. Όχι, για να τονώσει την επιθετικότητά σου. Ούτε χάνει 0-1 να πει ότι όλα για όλα. Ο Αγγέ έχει να παίξει 6 μήνες ποδόσφαιρο. Αν εξαιρέσει το ματς με το Βόλο που ήταν μέτριος. Ναι. Θυμάσαι που έλεγα ότι δεν μου έχει δώσει το ερέθισμα να του πιστέψω ότι μπορεί να μου δώσει κάτι στο ματς με την. Ξεκινώντας. Γιατί την κάνει τη διπλή αλλαγή. Στο 0-0 είναι το ματς. Ένα γκολ χρειάζεσαι. Γιατί μα σου λέει να το βάλω. Θα βάλω αυτό να κάνει μια κούρσα. Ωραία, βάλ τον Τζόλακ να δει πώ θα πάει η ομάδα για 10 λεπτά. Αυτή η διπλή αλλαγή γιατί. Στέργιο, τώρα κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε όμως. Γιατί όχι, τα ρίχνουμε όλα στον προπονητή και μιλάμε καφενειακά. Εντάξει, τώρα κάνουμε αυτό που λέμε που κάνουν οι φίλαθλοι και του ακούμε στι εκπομπές. Λέγαμε μπράβο στον προπονητή για το πώς διαχειρίστηκε την ομάδα στα μάτς με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα. Όπου η τύχη, ειδικά με τους Πορτογάλους, ήταν και με το μέρος του ΠΑΟΚ. Συμβαίνει. Δεν είναι μονάτιχος ο ΠΑΟΚ. Ήταν και τυχερός με την Μπενφίκα. Σωστά. Ναι, ρε φίλε, πρέπει να πω και τα αρνητικά του όμως. Σύμφωνα με την ταπεινή μου άποψη. Εντάξει, δεν το πήγε δεν καλά. Τα πω. Το χρεώνεται και αυτός εννοείται. Η ομάδα έχασε στόχο μεγάλο, αποκλείστηκε και εννοείται ο προπονητής Τέι. Και ο προπονητής Τέι. Εγώ Κώστα, προσωπικά δεν θα ρίξω το ανάθεμα στον Λουτσέσκου, ούτε είμαι με αυτούς που τον κυνηγάνε μέχρι το Βόρειο Πόλο. Γιατί υπάρχουν και αυτοί. Εγώ θα ξαναπώ πολύ καθαρά ότι δεν με έχει πείσει ότι μπορεί να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην επόμενη μέρα. Και προσωπικά περιμένω, νομίζω και πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, στα επόμενα μάτς πρωταθλήματος να υπάρχουν μόνο νίκες. Okay. Χάθηκε ο μεγάλος στόχος. Εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να δοθεί βαρύτητα στο Europa League. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κατακτήσει λογικά. Ναι, αλλά λογικά, προχωρήσει, ναι. Φίλε, γιατί, να προχωρήσει. Να προχωρήσει. Διάκριση, αλλά πρέπει το βάρος Κώστα να δοθεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό, να πάρει το πρωτάθλημα. Νίκη με τον Όφη. Την Κυριακή. Αυτό είναι αυτονόητο. Και νίκη με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ μετά τη διακοπή. Πρέπει να πάρεις νίκη, ρε. Δεν γίνεται εύκολα. Καταρχήν. Δεν γίνεται εύκολα, κάτσε. Πρέπει να ξεκαθαρίσετε. Να ξεκαθαρίσετε πότε θέλετε την επόμενη μέρα να έρθει. Τι θέλετε πολύ σύντομα, εσύ μάλλον είσαι του σύντομου. Ή τι θέλετε λίγο πιο αργά με φτιαγμένη ομάδα με δικά σας παιδιά και. Ασφαλώς και η ομάδα είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Είναι. Αλλά είναι κομβική ερώτηση. Μπορεί ο Φερέιρα να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Εγώ δεν έχω την απάντηση. Εάν θέλετε μακροπρόθεσμη την επόμενη μέρα, εγώ λέω ναι. Πριν μια εβδομάδα ήταν προπονηταράς. Γεια σας. Γεια σας. Έτσι γίνεται συνήθως. Λοιπόν, ο Ρέμπε θα μιλήσει κάποια στιγμή ή να του κάνετε από τώρα το ερώτημα γιατί χάσαμε το πρωτάθλημα, να μας απαντήσει όταν τελειώσει η σεζόν. Κάτσε, τρίτη αγωνιστική είναι. Έχασε το πρωτάθλημα ο άλλος. Να βγει να μιλήσει ο Ρέμπε για τους στόχους της ομάδας και γιατί φάγαμε δύο παίκτες που έχουν γράψει ιστορία. Να μιλήσει επιτέλους η ΠΑΕ. Τώρα τα θυμήθηκαν όλοι αυτοί. Για να κάνω τώρα να υπερασπιστώ τους συναδέλφους του ΠΑΟΚ. Τώρα το θυμήθηκαν. Μόλις υπάρχει ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα. Πάντα έτσι γίνεται. Τέτοιο. Όταν είναι επιτυχημένα τα αποτελέσματα, όλα καλά. Σου είπα, η Κράσνονταρ είναι πιο δύσκολη. Και θα είναι πιο δύσκολο το μάτς εδώ γιατί πρέπει να δημιουργήσει επιτέλους ο ΠΑΟΚ. Να παίξει. Γιατί χθες άκουγε τους συναδέλφους ερωτήσεις.
μπήκα απότομα τώρα. Άκου του συναδέλφου στη συνέντευξη τύπου που είπαν ήταν άτυχο, λέει ο Πάουκ, είχε δοκάρι και πέναλτι χαμένο και βάλαμε αυτό γκολ. Και άτυχο. Συγγνώμη, πώ προκρίθηκε. Με τύχη. Με δοκάρι, ναι, αυτό γκολ και 72-28. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν άκουγε, δεν είναι το ποδόσφαιρο. Δεν άκουγε, ήμουν στο ραντεβού μέσα. Όντω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να είσαι συνέχεια τυχερός και τα δοκάρια να είναι με τον αντίπαλο και αυτόν τον γκολ να τα βάζει μόνο ο αντίπαλος. Και επίσης, αυτό που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν το έλεγα, το έλεγα πριν, ότι το μάτς εδώ θα είναι πιο δύσκολο γιατί ακριβώς ο ΠΑΟΚ δεν έχει δείξει στοιχεία ομάδας ούτε καν με το Βόλο και τον Ατρόμητο και τη Λάρισα ότι μπορεί να μπει μέσα να καθυλώσει τον αντίπαλο και να τον κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ πέρασε την Μπεσίκτας γιατί ήταν ό,τι να είναι η Μπεσίκτας και την Μπενφίκα γιατί έπαιξε. Τα τρία τα ελληνικά ήταν παιχνίδια ειδικού χαρακτήρα γιατί ήταν στη μέση τα μεγάλα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό έλεγα δευτερόλεπτα πριν μπεις, χάθηκε ο μεγάλος στόχος. Το όνειρο, πες το πώς θέλεις, οκ. Okay. Αλλά πλέον δεν υπάρχει αυτό στην εξίσωση και στα επόμενα μάτσα εγώ περιμένω από την ομάδα να δείξει εάν μπορεί στο ελληνικό πρωτάθλημα να κάνει ένα σερί νικών ή αν η εικόνα της και τα αποτελέσματα με Ατρόμητο και Βόλο δεν ήταν απόρρια των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, ήταν απόρρια ότι η ομάδα δεν έχει βάσεις. Είπες κάτι χθες που σ' άκουγα, χθες που σε άκουγα μετά το... όχι μετά το μάτς, νομίζω πριν το μάτς το... ή μετά, δεν θυμάμαι τέλος, δικά σου λόγια θα χρησιμοποιήσω. Είπες ότι θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει υλικό για τρεις διοργανώσεις. Δεν έχει, όχι. Και είναι κάτι πολύ σωστό αυτό που είπες. Απλά ο κόσμος και του Άρη και του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και όλων των ομάδων παρασύρεται από την επιτυχία. Δηλαδή κερδίζεις την Κυριακή. Ακόμα και αν έχεις 20 αρνητικά στοιχεία στο παιχνίδι σου, αν κερδίσεις τον σημαντικό αγώνα, σβήνονται στη συνείδηση του κόσμου και εμφανίζονται στην πρώτη αποτυχία. Ό,τι έχει γίνει, ό,τι ακούω, ό,τι έχει γίνει από χθες το βράδυ στον ΠΑΟΚ. Μα αυτό είναι ο Φερέρα και πριν. Απλά στο ένα ήταν δοκάρι και μέσα ή δοκάρι και έξω της Μπενφίκα και τώρα πήγε, έγινε το ανάποδο. Όμως, η ύμνη στον Ρέμπε μετά την Μπενφίκα ήταν λίγο προώρη. Όχι από σένα. Η ύμνη στον Ρέμπε, Χρυσανθέ, είναι. Για πωλήσεις. Από τον Ιούλιο ακόμα. Για πωλήσεις. Έχω διαβάσει post ειδικών. Εγώ να πει opinion makers της πλάκας. Ότι έχει βάλει τα γυαλιά ο Ρέμπε στους δημοσιογράφους. Από τον Ιούλιο. Και είσαι. Λες και ο δημοσιογράφος κάνει το μεταγραφικό προγραμματισμό της ομάδας. Payroll. Το έχουμε αναλύσει αυτό. Ορισμένοι νομίζουν ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, ο Ε μπορούν να επηρεάσουν τον Ιβάν, τις μεταγραφές, το Ρέμπε. Άντε τον Καρυπίδη να το δεχτώ, ρε φίλε, που και πάλι στα παπάκια του. Αλλά... ποιος θα επηρεάσει τον Καρυπίδη, ρε φίλε, εσύ. Όχι, αυτό σου λέω. Όχι, έτσι νομίζω. Τι, έχω δεκάδες μηνύματα μετά την κόλωση που μου λέγανε πες του να μην φέρει το Μάντζιο. Πες του να πάρει εκείνον. Μάντζο. Το θέμα είναι το εξής. Ότι εμένα μου δείχνει ο ΠΑΟΚ με την εικόνα που έχει μέχρι στιγμής ότι έχει πολλές και χτυπητές αδυναμίες στο ρόστερ του. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Το ξέρουμε, Κώστα, από δικαίωση. Πότε περιμένεις να το πούμε. Να τα ακούσω από τα Σπορ του Βορρά. Πότε να το πούμε. Κώστα, χθες το είπαμε. Να το ακούσουμε από τη φωνή του Αγγελιοφόρου. Κώστα, χθες το είπαμε για τον Ματέο Γκαρσία. Τώρα εδώ φωτογραφία έχει στο Βικελίδης. Κώστα, η φωτογραφία είναι τον Ιούνιο. Ναι, είναι πριν 30 λεπτά. Και λέει καλό μήνα Άρης FC όμως να ανεβάζει. Είναι παλιά η φωτογραφία. Ναι, το είπαμε. Συμφώνησε ο Ματέο, έρχεται σήμερα το βράδυ. Ναι, το είπαμε από χθες. Το άκουσα στο δρόμο FM μαζί με Καζαντζίδη. Στο δρόμο. Το καλό μήνα είναι η φωτογραφία του Ματέο όταν είχε έρθει πέρσι το Μάιο. Και λέγανε τι βγαίνει φωτογραφία αφού δεν πρόκειται να έρθει και τέτοια. Γι' αυτό την έβαλε τώρα ο Κάρι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε για τον Άρη και τον Ματέο και για άλλες περιπτώσεις. Έχει τους κωδικούς. Έχει τους κωδικούς. Όχι. Δεν έχει ιδέα από αυτά. Έχει δικό του TLK. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, χθες για μένα, χάνει την πρόκριση γιατί ο προπονητής της Κράσνονταρ αξιοποιεί καλύτερα την εξέλιξη του αγώνα σχέση με τον Φερέιρα. Και επίσης, είδαμε όλη την εικόνα του ΠΑΟΚ μετά το 65. Αντί στιγμή που μπήκαν οι δύο αλλαγές. Αντί να τον βοηθήσουν, έγινε το αντίθετο. Σπάνια εγώ και εσύ, του Φερέιρα έχουν βοηθήσει την ομάδα. Ναι, εγώ και εσύ δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι ο Τσόλακ ή ο Ουαγκέ, όπως το λένε το παλικάρι. Βαγκέ. Ο προπονητής όμως τον βλέπει τον Ουαγκέ 10 μέρες. Και μου είναι πραγματικά αδιανόητο να αντιληφθώ ότι τον έβαλε να παίξει σε ένα τέτοιο παιχνίδι και έβγαλε τον Κρέσπο και έβαλε αυτόν.
ο οποίος ήταν ο αδύναμος κρίκος της ομάδας. Να τον βάλεις στο 78, όταν το μάτς είναι το 0-0 και χρειάζεται γκολ. Στο 65 είναι το μάτς. Είναι ανέτοιμος. Στο 0-0 το έχω. Και στο 78 να τον βάλεις. Ας τον 10 λεπτά να δεις πώς θα λειτουργήσει η ομάδα. Και στο 78 να τον βάλεις. Και στο 78 στον προπονητή, ρε παιδιά. Δεν θα τώρα σηκώσει σε μένα. Συγγνώμη, αλλά τον πήρε τα σόβρακα ο άλλος, Κώστα. Αυτό ναι. Η αλλαγή που κάνει ο άλλος. Έχει αφήσει τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Ανεξελεγκτή σου λέει αυτή δεν μπορούν τα δεξιά με τον Κρέσπο. Και έβαλε τον Κρασελνίκο, πώς το λένε αυτό. Αυτό που έβαλε, που άλλαξε το μάτς. Αυτός πήρε το μάτς. Βάζει τον Σμόλνικοφ, ο οποίος βιδώνει τον Γιαννούλη. Το βασικότερο, αυτό είναι. Όχι απλά τον βιδώνει, τον οδηγεί σε λάθη, τον εκνευρίζει. Αυτό είναι. Τον εκνευρίζει. Η σημαντική αλλαγή. Δηλαδή, για τον κόλλα από αυτόν. Μιλάμε ο Σμόλνικοφ. Εντάξει, έκανε τα πάντα. Ο οποίος πρόσεξε, ο Σμόλνικοφ είναι ο τρίτος από την πλευρά, γιατί εκεί παίζει ο Βάντερσον, δεν παίζει. Δεν έπαι... και ο... Η Κράστον κέρδισε με δύο βασικές απουσίες. Δηλαδή έλειπε από τον ΠΑΟΚ ο Ελκαντουρί και ο Γιαννούλης. Καρουντή. Κώστα, χθες. Αυτοί λείπαν από την Κράστον για να καταλάβει ο κόσμος. Ο προπονητής λοιπόν ο Ρώσος είναι αλήθεια ότι δημιούργησε τέτοιες συνθήκες στο παιχνίδι μέσα, στη διάρκεια του παιχνιδιού, έτσι, που τον ευνόησαν στο να πάρει το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι πετυχαίνει το αυτογκόλ ή σε άτυχο στο αυτογκόλ. Είναι όλη η μορφή του αγώνα που έχει αλλάξει μετά τις αλλαγές. Ο ένας προπονητής με την αλλαγή έκανε καλύτερη την ομάδα του και βέβαια είδαμε ότι οι Ρώσοι είχαν και περισσότερα τρεξίματα, έτσι, σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Και ο άλλος προπονητής την έκανε χειρότερη. Θα μου πεις, εντάξει, άμα ήσουν ο Μάντης Κάλχας να ξέρεις κτλ. Ναι. Αλλά συγγνώμη, γι' αυτό οι προπονητές, παιδιά, παίρνουν όμως 1 και 2 εκατομμύρια. Εγώ είπα χρήσα από το ξεκίνημα του αγώνα. Διαρρέας. Πριν καν ξεκινήσει μπάλα να κυλάει η Τούμπα. Ναι. Ότι ο πάγκος του ΠΑΟΚ είναι φτωχός. Είναι. Δηλαδή. Δεν αυτό δεν φταίει ο Φερέιρα. Όχι. Δεν μπορεί να. Έχει μερίδιο ευθύνης και ο Φερέιρα. Για το Μάτος εννοείς και τον. Για όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει. Αλλά βλέποντας τον πάγκο τον Εσίτη και τον Ινούα, λες ρε φίλε, αν χρειαστεί να φρεσκαριστεί η ομάδα ή αν πάει ποιον παράταση. Θα βάλω. Αν πάει παράταση. Γιατί ο Σβάμπ και ο Ελκαντουρί, θα πω μια πολύ ευγενική έκφραση, ταυτίσανε. Από το να σου πω κάτι όμως. Και βλέπεις Εσίτη, βλέπεις Ινούα. Οκ. Okay. Είναι αυτό, είπαμε. Αποτέλεσμα και της σωστής στρατηγικής της ΠΑΕ να μειώσει το budget, να πάει σε πιο έτσι ποδοσφαιρικές λύσεις. Οκ, okay, ναι, μαζί. Αλλά ρε φίλε, εγώ εδώ και καιρό διακρίνω έτσι μια τάση του Φερέιρα να ξεπαστρέψει όλη την προπέρσινη ομάδα. Μα μπράβο, του λέγαμε. Μα λέγαμε 10 μέρες λέγαμε, πήρε σκούπα και διώχνει έτσι την κλίκα. Αυτούς που διαβάζουν κλικ. Αυτά λέγονταν 10 μέρες. Επειδή το σου της Μπενφίκα πήγε στο δοκάρι και έξω. Λέγαμε ότι και αυτό. Και το αντίστροφο, Χρυσάνθε όμως. Αυτό ακριβώς. Αυτό... Γιατί τώρα θα έπαιζε ο Μίλου σήμερα 7 ώρα θα είχε κλήρωση και θα λέγαμε. Το αντίστροφο όμως. Το αντίστροφο θα μπαινε ο Μάτος. Και όχι ο ανέτοιμος Βαγγέ που δεν παρουστάρει. Θα μπαινε ο Μάτος στο παιχνίδι, Κώστα. Άσε το Βιερίνια. Είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Βιερίνια έληξε το συμβόλαιό του. Εμείς λέμε ότι και με τον ανέτοιμο Βαγγέ, Χρυσάνθε, αν δεν έκανε καραμπόλα η μπάλα στον πρώτο αγώνα. Θα προκρινόταν. Καραμπόλα στον πρώτο αγώνα. Δοκάρι, χαμένο πέναλτι, τι άλλο να κάνει, ρε φίλε. Και εκεί που ήταν να κερδίσει, έχασε τελικά. Καλά, έφτασε όμως αυτό επειδή στο προηγούμενο παιχνίδι είχε δοκάρι και αυτόν γκολ ο άλλος. Έτσι είναι η μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα, η μπάλα θέλουμε να κάνει. Ωραία, και στον Άρη έκανε, έκανε δύο φάσεις. Αυτό ότι δεν παίζει ο Μάτος όμως. Ρε φίλε, δύο φάσεις έκανε η Κόλλος, δύο γκολ. Χωρίς το Μάτος έφτασε. Τι να κάνουμε, τα ξεφτυλίστηκα. Χωρίς το Μάτος έφτασε εκεί. Πού? Αυτό λέμε. Ναι, γιατί είναι διαφορετικά τα παιχνίδια. Γιατί ο ΠΑΟΚ έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος, ο τρόπος με τον οποίο παίζει ο ΠΑΟΚ. Τον ευνοεί σε εκτός έδρας παιχνίδια και κάνει καλύτερες εμφανίσεις με ομάδες οι οποίες του δίνουν χώρο. Και στο φινάλε, ναι. Ενώ όταν έχει ομάδες που δεν του δίνουν χώρο, δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί έτσι είναι δομημένος να παίζει. Και επίσης, ο Τζόλης που είναι ένα παιδί που έχει όλο το ταλέντο και πραγματικά ένα παιδί που πιστεύω, αν είναι και λίγο τυχερός και έχει το μυαλό του στο κεφάλι του, θα κάνει μεγάλη καριέρα, θα παίξει στο εξωτερικό. Ο Μιχαηλίδης επίσης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολλές και καλές προοπτικές επίσης να κάνει καριέρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή είναι 18χρονοι που δεν μπορούν να έχουν τη σταθερότητα που έχει παράδειγμα ο Ζίφκοβιτς. Ο οποίος επίσης Ζίφκοβιτς, μετά το 65 του ψάχνει να τον βρεις. Γιατί δεν έχει τη φυσική κατάσταση που θα έπρεπε να έχει. Όλα αυτά ο προπονητής τα ξέρει από πριν. Γιατί αν δεν τα ξέρει από πριν, είναι άσχετος. Δεν νομίζω ότι είναι άσχετος. Άρα θα πρέπει να διαμορφώσει συνθήκες. Όταν βγαίνει, γιατί πάντα ξέρω καλύτερα τι. Το ρεπορτάζ της ομάδας μου. Όταν βγαίνει ο Δελιζής και λέει περί ανετοιμότητας ο Ένιν και τα λοιπά και βγαίνουν κάποιοι να τον ξεφωνήσουν. Αυτό εννοεί. Εννοεί ότι ο Ένιν ξέρει ότι το αριστερό πόδι του Τσαλτίδη είναι καλό και το δεξί δεν είναι. Ξέρει ότι έχει χτυπήσει δύο μέρες πριν ο Σάς στην προπόνηση. Ξέρει ότι στο 60 ο Μπερτόγλιο τα φτύνει.
Πρέπει λοιπόν όλο του το πλάνο να προσαρμοστεί σε αυτό. Εμένα ο Φερέρα μου δείξε το. Δούλεψε πάρα πολύ για την Μπενφίκα, γιατί όμως ήταν σε θέση άμυνας και μπορούσε να το κάνει. Δεν χρειάζονταν η δημιουργία και χάρη στο ταλέντο του Γιαννούλη βρίσκει τον γκολ το πρώτο, γιατί κάνει αυτό και το δεύτερο, γιατί κάνει μια απίστευτη ενέργεια ο Γιαννούλης. Αλλά την ίδια στιγμή, μετά από το αποτέλεσμα που έρχεται στην Κράσνονταρ, που επίσης το δούλεψε καλά, γιατί τον ευνόησε ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει μπάλα, κάνανε λάθη αυτοί, τον αλλάζαν πάνω από 5-6 πάσες. Εδώ τώρα που έπρεπε να δημιουργήσει αυτός, και άρα να αφήσει και χώρους όσο περνούσε η ώρα, γιατί δεν βρήκε κάποιο γκολ. Γιατί αν βρει ένα γκολ στο 10, μετά αλλάζει το μάτς. Όταν λοιπόν δεν του έκατσε το παιχνίδι και έπρεπε ο προπονητής να καθορίσει την εξέλιξη, ο άλλος φίλε ήταν ο Κασπάροφ και ο Φερέρα ήταν ο Τσαλτίδης στο σκάκι, μέσα στο γήπεδο. Και εκεί κρίθηκε. Και έχει δίκιο ο Στέργιος που λέει για τον προπονητή. Στο συγκεκριμένο κομμάτι. Εγώ τώρα, και το τελειώνω, γιατί προσπαθώ να μιλήσω εντελώς αντικειμενικά. Σε σημείο που μπορεί να συμφωνούμε και με τον Στέργιο σε αρκετά από αυτά που είπα, νομίζω, γιατί τον άκουα και χθες. Από εκεί και έπειτα όμως, το ότι η ομάδα έφτασε να παίζει με αυτούς που παίζει, με τόσο άδειο το ρόστερ, που επιλέγει να διώξει δύο βασικούς χωρίς να τους αντικαταστήσει, το Λιμιό και τον Ακπομ, για μένα. Γιατί είναι άλλος παίκτης ο Ακπομ, άλλος παίκτης ο Τσόλακ. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να φέρει ένα Τσόλακ ο ΠΑΟΚ στη φετινή του σεζόν. Έτσι κι αλλιώς έπρεπε να φέρει ένα center four. Δεν είχε center four. Έπαιζε χωρίς center four τον προηγούμενο χρόνο. Έπαιζε με δύο για μένα περιφερειακούς επιθετικούς, οι οποίοι είχαν τον ρόλο του center four. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, αντί να δυναμώσει στη μεγαλύτερη πρόκληση της ιστορίας του, πήγε στα παιχνίδια πολύ πιο αποδυναμωμένος. Και αυτό είναι το άλοθη του Φερέιρα. Θα σου πει, δεν είχα τον Ακπομ, δεν είχα τον Λιμιό και θέλατε να περάσω στους ομίλους του Champions League. Και από σπόντα έμεινε ο Γιαννούλης. Γιατί μπορεί να έχει φύγει κι αυτός. Στην Αταλάντα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει μετά η διοικητική ευθύνη και όλα τα υπόλοιπα και ο κάθε ρέμπε που την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Θεός και τώρα τον ξεφωνίζουμε. Όχι, πάλι παραμένει ο Θεός για ορισμένους. Εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Επειδή έχουν μαζευτεί πολλά θέματα που σέρνονται, καλό θα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίσουν στον κόσμο τι γίνεται με Μάτος. Εντάξει, ας το Βιερίνη, οκ, τελείωσε το συμβόλαιό του. Το θέμα του Μάτος. Κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει. Και αυτό αφήνει πολύ χώρο σε πάρα πολλούς. Άλλος να λέει ο Κλικαδόρος, άλλος να λέει ο Αλταράς, άλλος να λέει ότι έβρισε τον προπονητή. Εντάξει. Παιδιά, αυτά λύνονται και δεν σέρνονται τα θέματα. Οκ, okay, στον ΠΑΟΚ έχουν επιλέξει έναν πιο εσωστρεφή δρόμο. Εντάξει, γενικότερα δεν μιλάνε τα στελέχη του. Κακός για μένα. Εντάξει. Θα μπορούσε να βγει μια κουβέντα από τη διοίκηση, από τον προπονητή, από το ρέμπε, ότι ο Μάτος δεν υπολογίζεται γι' αυτό, γι' αυτό και γι' αυτό. Τέλος κουβέντας, μια-δυο μέρες ανάλυση από τον κόσμο γιατί αυτό και τα λοιπά και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει, το να σέρνονται θέματα, οκ, okay, και αυτό που έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα, το να κάθεται ο Μάτος στον πέμπτο όροφο ενώ πλειώνεται από τον ΠΑΟΚ και να μην βοηθάει, ασφαλώς και δεν είναι θέμα του Μάτος. Εγώ νομίζω ότι ο Μάτος θα βοηθούσε και συν τις άλλες ένας ποδοσφαιριστής που έχει παίξει την καριέρα του μέχρι και τελικό Champions League, Europa League. Με την Νύπρο. Ο φίλος Αναστάσης λέει: υπάρχει στον πλανήτη άλλη ομάδα που πουλάει το φόρτι πριν τον αγώνα playoff. Υπάρχει ομάδα που παίζει προκριματικά με μόνο δύο half. Εδώ ήταν όντως. Υπάρχει ομάδα που παίζει προκριματικά χωρίς δεξί back και δεν ανανεώνει τους δύο πιο έμπειρους παίκτες που διαθέτει Μάτος και Βιερίνια. Ο Μάτος έχει ανανεώσει, φίλε. Καλώς. Υπάρχει καλώς. Ομάδα, ο πρόεδρος λέει, που έχει να πατήσει 6 μήνες. Αυτό υπάρχουν ομάδες, ναι. Είναι αυτός ο κάπως κρατήσει ΠΑΟΚ, που ο τρόπος λέγει διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν πλάνο, στρατηγική οριμότητα. Σας βαρέθηκα και τα λοιπά, τέλος πάντων. Ωραία. Αυτό είναι η τρέλα ΠΑΟΚ, μετά από την αποτυχία. Ο ΠΑΟΚ, okay. Δεν τζόγαρε. Θα μπορούσε να πει ο ΠΑΟΚ. Θα τους πάρω όλους αυτούς νωρίτερα, θα πάρω και ένα ακόμα χαφ και θα κάνω απόσβηση εάν προκριθώ στους ομίλους. Αν δεν περνούσε ο ΠΑΟΚ, παιδιά, θα ερχόταν ένα πολύ ωραίο ραβασάκι από την UEFA. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα χρόνο απαγόρευση συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν είχαμε αυτή την πληροφόρηση στον ΠΑΟΚ. Πάντα οι δηλώσεις όλων ήταν ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Έτσι λέγαμε. Τώρα που προκριθήκαμε, Κώστα, λέμε. Ο Γκαγκάτσης στη Γενική Συνέλευση είπε. Είναι διαχειρίσιμο. Είπε δεν έχουμε πρόβλημα. Είναι, ναι. Διαχειρίσιμο που σημαίνει δεν. Άμα δεν προκρινόσουν, πώς θα τα διαχειρίσουμε. Αν δεν προκρινόμουν. Ναι, πώς θα ήταν. Έτσι όπως το περιγράφεις τώρα. Αν δεν προκρινόμουν, θα έχει υπολειθεί ήδη και ο Γιαννούλης. Έτσι. Θα έχει υπολειθεί και ο Πέλκας με ένα χαμηλό αντίτιμο. Θα έχει υπολειθεί ακόμα ένας δύο.
Και ο Πάοκ ναι. δεν θα έχει θέμα. Να σου πω κάτι όμως. Αυτό όμως είναι απόρρια της κακής διαχείρισης των προηγούμενων ετών. Εσύ, Στεριό, εμείς πανηγυρίζαμε με πυρσούς όλοι. Και η Προεδράρα και έβαλε 100 εκατομμύρια ο Ιβάν και ο Ιβάν άλλο και τέτοια. Μπορεί ο Πάοκ να έχει κάνει λάθη, αλλά δεν είναι κανένα τόσο αφελής και να πουλάει τον φορ πριν το μεγάλο παιχνίδι και να μην παίρνει τον. Εντάξει. Τον πούλησε. Ο Πάοκ πήγε και καλώς έκανε σε αυτό το κομμάτι να πάει εκ του ασφαλούς και σου λέει: όσα χρήματα εξασφαλίσω, τόσα θα ξοδέψω. Δεν τζόγαρε ο Πάοκ και να πει: αν πω θα πάρω 26. Πότε λες τώρα. Για πότε λες τώρα. Για τώρα και για το φετινό καλοκαίρι. Να πούλησε δύο παίχτες. Ήθελε φόρο ο Πάοκ. Δεν μπορούσε να πάρει τον Τζόλακ αν δεν πουλήσει τον Ακπομ. Γιατί αν έπαιρνε τον Τζόλακ και κάτι στράφωνε με τον Ακπομ και φορτωνόταν η ομάδα άλλα 3 εκατομμύρια στο μείον. Και δεν μπορούσε να ξεφορτωθεί. Όταν, κοίταξε, όταν πούλησε τον Ακπομ, πήρε ένα 600 πήρε περίπου. Ένα 700. Γιατί τα άλλα ένα 300 το πήρε η Arsenal. Έτσι. Όταν τον πούλησε τον Ακπομ, είχε ήδη προκριθεί. Είχε ήδη τα 13 εκατομμύρια δεδομένα στο σακούλι σου. Άρα, όταν μου λες ότι με τα 13 εκατομμύρια, μετά την πρόκριση δηλαδή, δεν σου λέω για πριν, πριν το σέβομαι αυτό που λες φυσικά. Όταν μου λες ότι μετά τα 13 εκατομμύρια πάλι υφίσταται το θέμα και το πρόβλημα, πάει να πει ότι το πρόβλημα είναι 20 και 30 και 40. Δεν υπήρχε λοιπόν αυτή η εικόνα πριν την πρόκριση. Δεν ξέρω πόσα ακριβώς εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στο Financial Fair Play. Αυτό δεν είναι ένα θέμα ότι δεν ξέρουμε. 13 νομίζω. Δεν είναι 13, δεν είναι πολλά παραπάνω. 13 ήταν το μείον. Το μείον. Όχι, δεν είναι έτσι. Πολλά παραπάνω. Το 13 το άκουσες όταν ήρθαν τα 13. Μέχρι να έρθουν τα 13 δεν άκουγες τίποτα. Τώρα που ήρθαν τα 13 λένε με δεν είναι 13, πολλά παραπάνω. Αλλά τέλος πάντων. Χρειάζεται, Χρήσανθε, να ξέρει κανένας οπαδός. Α, εντάξει. Μόνο στον Άρη χρειάζεται να ξέρει. Ναι. Μόνο στον Άρη πρέπει να τα λέμε αυτά. Έχετε δίκιο. Ξέρεις εσύ. Φυσικά, είπαμε. Ακριβώς τα λέμε. Ακριβώς. Τα πάντα. Μηδέν. Αυτή τη στιγμή η νέα ΠΑΕ μηδέν. Δεν χρωστάμε τίποτα. Πήγε, όχι, πήγε στην Επιτροπή Αδειοδότησης φίλε και εξόφλησε ό,τι χρωστούσε και δεν χρωστούσε τα πάντα. Μηδέν. Ό,τι είπα. Έχει τα τρέχοντα. Ναι, τα τρέχοντα χρωστάει. Χρωστάει 200 χιλιάρικα στον τάδε, 100 χιλιάρικα σε εκείνον, 50 χιλιάρικα στον άλλο. Σε μένα. Έχει τα τρέχοντα. Αλλά εγώ σου λέω ότι μέχρι πρότινος. Αποθεώναμε έναν άνθρωπο που καλώς τον αποθεώναμε για τα λεφτά που έχει βάλει προς Θεού και εγώ θέλω να έρθει ο Ιβάν και να βάζει 100 εκατομμύρια κτλ. Αλλά οι διοικητικές του επιλογές είναι αυτές που φέρανε τον ΠΑΟΚ στο να μην μπορεί να κάνει μεταγραφές. Σωστό. Αυτό, ναι. Αυτό λοιπόν ως εικόνα δεν υπήρχε μέχρι που πραγματικά φτάσαμε στο αμήν. Ναι, και αν δεν προκρινώσουν τώρα. Θα ήταν πολύ χειρότερα πράγματα. Χρήσανθε και οι επιλογές του όμως προήλθαν από 2-3 αποκλεισμούς που περίμενε πάλι να πάρει ο Μήλος κτλ. Είναι και τώρα όμως ήρθε μια πρόκριση που του δίνει. Γι' αυτό φορτώθηκε το budget τα προηγούμενα χρόνια και βγήκε εκτός FFP. Όλα αυτά. Φυσικά. Απλά η πώληση του Ακπομ Κώστα είναι αφού έχει πάρει τα 13. Η πώληση του Ακπομ είναι λάθος. Δεν μπορεί για 1,5 εκατομμύριο τώρα. Εντάξει, θα πεις... Εδώ λέμε το Καρπίδη που υποτίθεται δεν έχει λεφτά. Όμως. Γιατί δίνει. Η πρόκριση του Ακπομ ήταν αφού πήρε τα 7. Όχι τα 13. Η πώληση. Γιατί έγινε πριν το μάτς με την Μπενφίκα. Πού δεν το ξέραμε. Δεν είναι κανείς σίγουρος ότι θα περάσει ο ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο. Κώστα λέει δεν μιλάς λέει πολύ σήμερα. Τι να μιλήσω ρε παιδιά, τι να πω. Άμα είχε αποκλειστεί ο Άρης θα τα έλεγε. Ο φιλοπαοξής. Λοιπόν κάτσε να πάμε στο break γιατί φύγαμε. Τι φύγαμε και παρά 10 πήγε, μην βάλεις καθόλου. Να πάω στο και να το πάω μαζί. Ωραία, θα το κάνουμε όλο μαζί τη μία. Ωραία, για να τελειώσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Χάνθ δίνει σήμερα. Χάνθ δίνουμε, ναι. Το είπαμε. FM κενό. Το μήνυμά σας. Έχεις διαβάσει μηνύματα. Με το όνομά σας, αποστολή στο 54222, μια υποτροφία για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΧΑΝΘ. Ο άλλος λέει, βλέπω μήνυμα στην προηγούμενη εκπομπή, το άκουσα από το διάβαζα ναι, και ναι, 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 ο Μπάμπης, ναι, 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 ναι. Ότι φώναζα, λέει, να δώσουμε κλωτσιά στο Γκαμπελάλη από το πρώτο πεντάλεπτο. Όλα χρειάζονται. Ναι, ωραία. Α, ωραίο ποδόσφαιρο αυτήν. Εγώ. Εντάξει, μπάλα είναι, λες. Ναι, αλλά άμα πάει όμως ο Καμπελάνοφ και δώσει κλωτσιά στο Ζιφκοβιτς, θα λέμε ο Αλιταράς. Οι Αλίτες. Ο Αλίτες πάει και κλωτσάει. Άμα έρθει τώρα όφη την Κυριακή και πάει και αρχίζει και κλωτσάει κανένα στον Καντουρί και τον Ζιφκοβιτς, θα λέτε η στημένη του έβαλε ο Ολυμπιακός. Ο Γεωργιάδης με τον Καράμπελα. Για τέτοια ψοφάς. Ψοφάς για τέτοια ρε φίλε. Λοιπόν, ψοφάς. Τι έγινε, Χρυσάθε, πήραμε και το Μαρτίνι και δεν μας ενημερώνεις. Δύο μεταγραφάρες ο Άρης σήμερα. Ο Άρης θα κάνει και άλλες μεταγραφές. Και άλλες. Θα μας τα πεις μετά. Ναι. Για το Μαρτίνι σας τα είπα Κώστα όταν έπρεπε να σας τα πω πρώτα απ' όλους. Ναι, τώρα τελείωσε λέει. Τελειώνει. Λοιπόν, Στέργιο. Ναι. Λοιπόν. Τι άλλα νέα. Η κλήρωση για το Europa League πότε είναι. Αύριο. Αύριο. Θα σας πω μετά και τις ομάδες λίγο. Αν και δεν έχουν ξεκαθαρίσει. Τους πιθανούς αλλιντάπους. Τα γκρουπ δυναμικότητας. Ο Πάοκ θα είναι στο τρίτο. Πάλι λεφτά στον Ολυμπιακό έδωσε. Ναι, σαφώς και έχει μεγαθύρια
το Europa League. Σαφώς και έχει ομάδες χαμηλού επίπεδου και σαφώς υπάρχουν ακόμα πολλές εκκρεμότητες. Συγγνώμη, τόση πορεία κάναμε τόσα χρόνια. Σήμερα. Στο τρίτο είμαστε ακόμα. Πού να είμαστε, Κώστα, ποιε ομάδε είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο. Η Tottenham. Η ομάδα σου. Η Tottenham. Ναι, όλο έχει κάτι επιλογέ. Δεν πειράζει τώρα. Λοιπόν, ο Πάουκ μπαίνει πρόσχε. Μια πολύ μεγάλη πρόκριση που έκανε με την Μπενφίκα. Σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό από την Κράσνονταρ, ναι, ναι. Του χάλασε το κλίμα το οποίο του έφτιαξε η πρόκριση με την Μπενφίκα. Γιατί αν αποκλειόταν από την Μπενφίκα, Κώστα, θα είχαν βέβαια 5 εκατομμύρια η ομάδα. Έτσι, θα είχαν 5 εκατομμύρια. Γιατί πήρε συν 5 εκατομμύρια σωστά, από αυτό που έκανε. Σωτσά. Αλλά το κλίμα στην ομάδα θα ήταν πολύ καλύτερο. Σου λέει, χάσαμε την Μπενφίκα, δεν πειράζει και ενώ τώρα βλέπει τι γίνεται. Τώρα ήταν ευκαιρία. Τώρα βλέπει τι γίνεται. Ήταν και δύο αγώνε, χρήσανθε και είδαν ότι στον πρώτο αγώνα την είχαν. Την είχανε, Χρήστα. Σου είπα μετά τον πρωταγώνα ότι δεν την έχουν. Την είχανε. Στο είπα, δεν είναι η ίδια παιχνίδια. Είναι άλλο το παιχνίδι. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει δεν είναι το υπερμεγαθύριο. Την είχε και την παραείχε, Χρήστα. Την είχανε τώρα, εντάξει. Την είχε, αποκλείστηκε χωρίς η Κράσνονταρ να έχει δύο βασικότατου παίκτε, Εστέργιο. Πώς την είχε. Έχασε ένα-δύο εδώ πέρα χωρίς του δύο βασικότατου παίκτε, βέβαια. Και ο Μπέρκ περπατούσε. Πώς την είχε. Την είχε και έχασε δύο φορές. Την είχε ενώ χάνει δύο φορές. Και στη Ρωσία ήταν άθλος. Παίζαν αυτοί. Καλύτερος. Ναι, καλύτερος ήταν. Εδώ δεν ήταν καλύτερος. Εγώ θέλω να πω. Εδώ είχε μια ανούσια υπερβολή. Μέχρι το αυτοκόλ ήταν καλύτερος και ήταν εκεί. Είχε πολύ πιο κλασικές ευκαιρίες από την Κράσνονταρ. Δεν είχε ευκαιρίες. Πάγολε. Δεν είχε ευκαιρίες. Δεν ήταν υπερμεγαθύριο. Όχι, αλλά έκανε δύο ήττες. Και η Μπενφίκα ήταν πολύ καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Την απέκλεισε όμως. Μα έκανε δύο ήττες γιατί πρώτον το χειρίστηκε στο δεύτερο μάτι σαν αυτογκολ. Αυτό που λέτε τόσο. Αυτογκολ, αυτογκολ. Ευτυχώς αυτογκολ που είπε και ο Σταύρος. Και δεύτερον ήσουν και γκαντέμις. Είδες πώς σου πάει τέτοια. Η γλώσσα. Ο Σταύρος λέει, Στέργιο, δώσε το μικρόφωνο μπας και βάλουμε τον γκολ. Και βάζει αυτογκολ. Περίμενε. Το θέμα είναι το άλλο. Πώς μπορείς να εκτεθείς στο τέτοιο χωρίς να φταίς. Δηλαδή. Του κάνει τη σέντρα και λέει ο Σταύρος ευτυχώς γιατί κόβει την μπάλα και γιατί βλέπει ότι ο άλλος είναι μόνος του πίσω, πίσω ναι. Και μπαίνει γκολ μέσα. Ευτυχώς από τον γκολ. Δηλαδή, εντάξει. Όχι, πώς είναι, γιατί άμα βάλε να κάνει μετάδοση, να δουν τι ωραία που είναι. Σαλόμι. Η επόμενη μέρα για τον ΠΑΟΚ πρέπει να περιλαμβάνει. Το έχω το ευτυχώς από τον γκολ να το βάλω. Όχι, ποιος το λέει αυτό. Εγώ. Α, τι είπε η επόμενη μέρα. Πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής. Καταρχήν πρέπει να πάει η Κράσνονταρ στο Άγιο Όρος. Να τους υποδεχτούν τα Αριανάκια στο Άγιο Όρος ναι, και σωστά, να βγούμε μεσημέρες του Άρη και Κράσνονταρ. Τους Ορθόδοξους κιόλας. Πρέπει να περιλαμβάνει τα αδέρφια μας. Τα αδέρφια μας. Μεταγραφικές κινήσεις, ειδικά στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ο Νινούα. Έχουμε τώρα λεφτά. Έχουμε. Έχουμε. Μην το διακόπτεις. Ναι, ρε φίλε, ρωτάω, μα υπάρχει. Μην με διακόπτεις, ρε. Μιλούσε για τον ΠΑΟΚ 10 λεπτά. Ναι, τώρα. Φτάνει πια να το κάνεις. Δεν τα πάω ωραία όμως. Φτάνει να το κάνεις. Δεν τα πάω ωραία. Ναι, φιλοπαοξίδικα τα είπα. Φιλοπαοξίδικα τα είπα, φίλε. Δεν ούτε καζούρα σου έκανα, ούτε κόλο, ούτε τέτοια. Έλα, στέρια, γιατί εσύ στον αντίστοιχο αποκλεισμό ήρθε εδώ και με όρμηξε. Θα σα γράφω σε βίντεο. Πε τέτοιο. Πες. Λοιπόν, πρώτον, να γίνει. Δεν γίνεται καθόλου αλλιώ η πράγμα. Σταμάτα, άντε, άντε, μα και εσύ παρεξηγέ συνέχεια. Αμάρια. Μπέμπι. Έλα, πάμε. Μπέμπι. Ναι, τώρα σε διακόπτη. Άδωνη Γεωργιάδη με τον παπά. Όπω λέει και μια φίλη μου, Μπούμπι. Μπούμπι. Λοιπόν, το αφήνω να τα πει 5 λεπτά. Πάμε. Πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή. Εσύ και Νινούα δεν. Δεν. Εντάξει. ΣΒΑΠ και ΕΛΚΑΝΤΟΥΡΙ δεν θα αντέξουν σε δύο διοργανώσεις. Ήδη νομίζω ότι σε κάθε αγώνα μετά το 75 είναι σκασμένοι και οι δύο. Και αυτό ένα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Το μεταγραφικό αυτό είναι το ένα. Όχι, σε τρεις διοργανώσεις. Και κύπελο. Σιγά σιγά θα μπει στη ζωή μας. Κανείς δεν ξέρει πότε. Πάντως το γύρο που ξεκινάει στις 22 Οκτωβρίου. Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Παρέδειξη είναι αυτή που κάνω. Υπάρχει διακοπή των εθνικών. Και υπάρχει μετά 22 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω πότε είναι. Και παίζουν ανά μια εβδομάδα. Είναι 22. 29. Ναι, θα παίξουν. Μέχρι να πάει Ιανουάριο να κοπεί λόγω χειμώνα. 22, 29 και 5 του Γενάρη. 22, 29, 5 του Νοέμβρη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Ο άλλος λέει: τα δώσαμε στον Ολυμπιακό για να έχει να δώσει και σε εσάς για να ξοφλήσει τους διακανονισμούς εσιστών και εσύ, Χρήσανθε. Καλά σου λέει. Τα έχουμε πληρώσει εφάπαξ όλα. Καλά σου λέει. Όλα εμείς 2,73. Διέκοψε το Στέργιο πάλι. Όχι, εντάξει. 22 Οκτωβρίου, 29 Οκτωβρίου, 5 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου. Κάθε εβδομάδα είναι δηλαδή. 3 Δεκεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου. Οι εξαγωνιστικές του. Και μετά Ιανουάριο. Με τον Άρη πότε παίζει να βάλει τον Κούτσια. Με τον Άρη πότε παίζει να βάλει τον Κούτσια μέσα να. Θα σας πω μετά τα κουμπάκια που λίγο πολύ έχουν ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, ωραία. Μεταγραφική ενίσχυση, ένα το κρατούμενο. Ναι, ναι. Δεν έχει πολλές μέρες ο ΠΑΟΚ. Πρέπει να βρει παίκτες με εμπειρία, θα πω εγώ. Έχει γεμίσει με νεαρούς φέρελπις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Όχι όλοι μαζί όμως. Μάλιστα. Το είδαμε στο Βόλο, δηλαδή μαζί και ο Τζόλης και ο Κούτσιας και ο Περέιρα και ο Νινούα και ο Αγκέ. Παιδιά, δεν πάμε πουθενά έτσι. Έτσι. Okay. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι πρέπει να καταλήξει η ομάδα, δεν ξέρω αν είναι σε προβληματισμό, αν μπορεί ο Φερέιρα να την οδηγήσει την επόμενη μέρα, ξαναλέω, δηλαδή στο να πάρει τίτλους. Εντάξει, μπορεί να μην πάρει ο Πάκ φέτος το πρωτάθλημα, αλλά θα έχει διαφορά αν είναι στο μείον 5 ή αν είναι στο μείον 25 ή στο μείον 15. Το πρέπει που λες όμως, με τη νύχτα. Το πρέπει που λες όμως μπορεί να κολλάει στο πρέπει να δώσει και 2 εκατομμύρια, το οποίο μπράβο. Και να θέλω να τα δώσω δεν μπορώ λόγω του financial free play. Μπορεί να κολλάει εκεί. Για να φυγεί. Το θέμα είναι. Να λέει, δηλαδή να έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι ότι όντως δεν κάνει. Πλέον, δεν είναι αυτό το θέμα. Οι διαφορές δεν είναι τόσο πλέον. Απλά εγώ όπως είπα στο Στέργιο και έξω από το στούντιο, ότι δεύτερο θα βγω και με τον Φερέιρα, δεύτερο θα βγω και με τον Πάμπλο. Με το Φερέιρα δεν θα βγει δεύτερος. Θα βγει. Με το υλικό που έχει θα βγει τέταρτος Κώστα. Ο δεν μπορεί να βγει. Παύλο Ψυχάρα. Θα τον περάσω εγώ. Τι θα κάνει. Δεν μπορεί να βγει. Παύλο Ψυχάρα. Γιατί δεν πρόκειται να βγει τέταρτος. Στη χειρότερη ο Πάουκ να βγει τρίτος. Εγώ θα πω ότι πρέπει να καταλήξει ο Πάουκ στα κοντά. Εκτός αν αφήσουν τη χρονιά για να ικανοποιηθούν και αυτοί που λένε ότι πρέπει ο προπονητής να κάθεται όλη τη χρονιά για να δείξει κτλ. Έχει κάτι, θυμίζω, μια χρονιά ο Φερέιρα. Αλλά ξέχασε ήταν η ομάδα άλλου. Εντάξει, δεν γίνεται όμως να φύγουν και 25 οι προπέρσινοι για να έρθουν άλλοι 25. Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Εντάξει. Ακόμα και στο μάνατζερ κρατάς 5-6 παίχτες της προηγούμενης χρονιάς. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ, γιατί μου στείλει μήνυμα ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ο Ρέμπε. Φίλος του ΠΑΟΚ και της εκπομπής. Αυτό που ο Γιώργος θέλει. Στέργιο, είσαι λάθος. Αυτό που λέγαμε ότι πρέπει να δώσει βάση για μένα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ίσως δεν το είπα εγώ σωστά, ενώ βάση να είναι ο πρώτος στόχος. Πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στο Europa League, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα καλό χαφ ακόμα και συνετό ρωτήσεων μεταξύ των δύο διοργανώσεων, γιατί στη διαφορετική περίπτωση τα επόμενα χρόνια, ακόμα και στο conference, θα παίζουμε μόνο με καλές ομάδες. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια καλή πορεία. Το είπα χθες μετά τη μετάδοση, Αλέξανδρε, τουλάχιστον στους 32 του Europa League. Απλώς δεν πρέπει να γίνει αυτοσκοπός αυτό το πράγμα. Ο αυτοσκοπός είναι ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν θα το πάρει ή όχι. Ναι. Είναι πολύ ασταθμητοί παράγοντες. Δεν μπορεί να το διεκδικήσει έτσι όπως είναι. Γιατί δεν μπορεί, ρε παιδιά. Δεν έχει την ομάδα. Άσε ρε τώρα σιγά. Δεν είναι Ολυμπιακός Χρυσάδε Καβαπούλους. Εντάξει. Άλλοι παράγοντες τους κάνουν άτρωτους. Εγώ θα πω ότι πρέπει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Μέχρι εγώ τέλος. Δεν έβαλα ποιους παράγοντες. Σου λέω με όλους λοιπόν. Εγώ τα βάζω όλα μέσα. Με όλους λοιπόν τους παράγοντες που τους είχες στις προϋποθέσεις και εσύ για να πάρεις τον double. Ναι. Δεν τις έχεις τώρα. Όλους τους παράγοντες και όλες τις προϋποθέσεις για να πάρεις το πρωτάθλημα. Και κυρίως δεν έχεις μία ομάδα. Που ήταν πολύ καλύτερη όταν το πήρε στο πρωτάθλημα. Σταθερή, στιβαρή και ναι. Όταν φτάνει στο σημείο να μην κερδίζει το Βόλο ή τον Ατρόμητο και να κερδίζει με τα χίλια ζώα τη Λάρισα, έστω και αν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρουμε, Χρήσανθε, αν είναι δείγμα ή αν ήταν η συγκυρία. Μισό όμως, πρόσεξε λίγο. Να περιμένουμε λίγο. Όταν πήρε το πρωτάθλημα, έπαιζε ένα μάτς τη βδομάδα. Δεν είχε Ευρώπη. Είχε αποκλειστεί από τον Αύγουστο. Τώρα θα έχει Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός είναι συνηθισμένος στο να παίζει έτσι. Γι' αυτό θα βγει τέταρτος. Κώστα, καλημέρα. Ρώτα το Στέργιο τι γίνεται με Μάτος, Βιερίνια, Πασχαλάκη, Ρέι και Σίτι. Τι γίνεται. Ο Μάτος έχει συμβόλαιο. Ο Μάτος έχει συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Φερέιρα. Άλλος. Ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια έχει τελειώσει. Χάρηκα πολύ στην συνεργασία. Φαντάζομαι θα υπάρξει και το αντίο τις επόμενες μέρες. Ο Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης, αν βρεθεί πρόταση, ένδειξε μια καλή πρόταση, θα παραχωρηθεί και θα έρθει κάποιο άλλο. Ο Ρέι. Ο Ρέι δεν υπάρχει στο ρόστερ. Τι του πληρώνουμε όλου αυτού, ρε φίλε. Πρέπει να απολυθεί. Και ο Εσίτη. Ο Εσίτη είναι παίκτη ομάδα. Είναι παίκτη ομάδα με ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο. Με ένα πολύ καλό μισθό. Φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ, εάν του ερχόταν τώρα μια πρόταση τη προκοπή, δεν θα του κατόταν λεπτό. Αλλά δεν νομίζω να έρθει η πρόταση τη προκοπή. Συγγνώμη, του παίρνουμε όλου τον φίλο και μετά την άλλη χρονιά λέμε να φύγουν πεσκέσει. Κώστα, αν κάνει λάθο επιλογέ, να μην κάνετε, ρε παιδιά. Αυτό πληρώνει. Τι σα πληρώνω. Πάμε για μια τηλεδιάσκεψη, Χρυσανθεόλη, με Zoom. Στέργιο, εδώ έρχεται το ότι τελικοί κερδίζονται δεν παίζονται. Άρα το ότι ήμασταν καλύτεροι δεν μα ενδιαφέρει καθόλου. Η ομάδα αποψηλώθηκε για ένα καπρίτσιο από προσωπικότητες. Αλήθεια είναι αυτό. Γιατί εδώ και 2 μήνες το έχω πει ότι έχω την αίσθηση, τη βεβαιότητα μάλλον, ότι υποσυνείδητα, συνειδητά θέλει να ξεπαστρέψει όλη την ομάδα ο Φερέιρα γιατί νιώθει ότι δεν τον στήριξαν πέρσι. Οι παλιοί. Βλέπε Βιερίνια, Μαωρίσιο, Μάτος, Μπίσεσβαρ. Δεν τον στήριξαν στο μυαλό του Φερέιρα. Πατατάκια λέει. Δεν μου λες, Στέργιο. Και αυτό θα το πληρώνουμε όλη τη χρονιά. Ας ετοιμαστούμε για μια δύσκολη σεζόν με σκαμπανεβάσματα συναισθημάτων, λέει ο Αλέξανδρος. Sorry, Κώστα. Μάλιστα. Ο Κώστας, καλησπέρα. Κριτική συνδίκηση θα κάνετε. Το τι λέμε.
ότι η επιλογή είναι λάθος. Εντάξει, και εσείς αμέσως. Όχι, έχει δίκιο. Όλοι οι δημοσιογράφοι μόνο ήταν, για το Φερέρα, λέτε. Άντε μόνο τώρα, για το Φερέρα, άντε. Είπατε. Όχι, έχει δίκιο. Καλά, εσείς κάνατε. Έχει δίκιο. Εσείς κάνατε. Πες στους όλους αυτούς στα χέρια τους το σηκώνανε. Για μπράβο, Γιωργάκη, λέγανε. Ο προπονητής Ευκολάκη, 4 εκατομμύρια. Με τους δημοσιογράφους είμαι. Με 800.000 συμβόλαιο, ποιος τον έφερε. Πάντως όχι ο. Ο Κόλκας. Όχι ο Φερέιρα. Δεν νομίζω ούτε ο Φερέιρα, ούτε ο Ρέμπε να έφερε, ούτε ο Μπράγκο να έφερε τον Εσίτη. Έχει χάφ εκτός του Βάμπελ Καντουρί. Ποιο τον έφερε τον Εσίτη. Περίμενε, ποιο τον έφερε. Εγώ. Δεν είπαμε τον έφερε ο Ιβάν ή ο Γιώργος. Τότε όταν ήρθε το θορυκτό. Ναι, όντως. Που το θωρακισμένο. Bodybuilder και τέτοια. Αυτά λέγανε. Για τον Ινούα διάβασα το next big thing. Τον αρχηγό του. Είναι Νινούα. Είναι μικρός όντως. Νινούα. Καλημέρα Στέλιο. Στέλιο. Το Λουτσέσκου λέει να φέρουμε και δεν χρειαζόμαστε μεταγραφές. Να ορίστε. Δύσκολα. Δύσκολα, φίλε. Δεν επιστρέφει. Δεν επιστρέφει. Και δεν νομίζω να θέλει και η οικογένεια να τον επαναφέρει πίσω. Ο καθένας έχει τους λόγους του. Και η οικογένεια έχει μερικά δίκια. Η ομάδα είναι γυμνή. Λέει σταματήστε να ρίχνετε ευθύνες μόνο στον προπονητή. Ε, αλήθεια. Έχει δίκιο. Το είπαμε. Και πιο γυμνή έγινε γιατί πούλησε δύο παίκτες. Εσείς είπατε για το Φερέιρα μόνο όμως, ωραία παιδιά. Δεν είπαμε μόνο. Τον αφήσανε χωρίς οπλοστάσιο τον άνθρωπο. Απλά αυτός δέχτηκε ως διαχειριστής. Ναι, τον αφήσανε χωρίς οπλοστάσιο. Δέχτηκε αυτή την πολιτική. Αλλά και αυτός έχει βγάλει στο περιθώριο ορισμένους παίκτες. Τι λες, φίλε. Μπορεί κατ' εντολή, ρε παιδιά. Τον αφήσαμε χωρίς οπλοστάσιο. Την Μπαρτσελόνα παίκτη φέραμε. Τι λες τώρα. Τον παιχτάρα, τον. Σωστό, 50 εκατομμύρια. Και το next big thing. Παιχτάρα ο συμπαίκτη του Μέση. Τι λες τώρα. Για να κλείσουμε. Να πάμε σε διάλειμμα. Όταν μπαίνει όμως η παιχτάρα και βλέπει ότι δεν μπορεί να σουτάρει. Καταλαβαίνουμε τι παίχτη πήραμε την Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα. Πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Όπα. Arsenal, Ρώμα, Νάπολη, Μπενφίκα, Μπάγερν, Βιγιαρεάλ, Τσεσεκά, Μόσχα, Μπράγκα. Μπενφίκα, δηλαδή υπάρχει πρόβλημα να ξανακληρωθούμε με την Μπενφίκα. Τέσσερα θα φας τώρα. Έξι. Ε, υπάρχει. Η Μπενφίκα. Μπενφίκα θέλουμε. Μπενφίκα, αυτή θα είναι σίγουρα στο πρώτο γκρουπ. Μπενφίκα θέλουμε. Στο πρωτοδεύτερο γκρουπ, ανάλογα με τα σημερινά αποτελέσματα. Διπλάμα. Έξι αγωνιστικέ. Στο πρωτοδεύτερο γκρουπ, Γάντι. Σπάρτα Πράγας, Σλάβια Πράγας. Σιγά το γκρουπ. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, ανάλογα με το σημερινό αποτέλεσμα τη Rapid Vienna, θα είναι η Rapid Vienna. Δεύτερο ή τρίτο γκρουπ, ο Πάοκ είναι σίγουρο στο τρίτο. Χθες το βράδυ λέγανε αν... στο τρίτο ή στο δεύτερο. Στο δεύτερο αν αποκλείσει, λέει 7. Αν περάσουν του Γιβραλτάρ την Τότεναμ, φυσικά. Αν μα αφήσει ο Θεοδωρίδης. Στο τρίτο θα είναι ο Πάοκ. Δευτεροτήτου λοιπόν, Λέστερ Πάοκ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Αλκμαρ, Φέγερνορντ και Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό τι είναι, δεύτερο ή τρίτο. Δευτεροτρίτο. Μακάμπι. Αυτή ήταν στο δεύτερο και στο τρίτο σίγουρα. Μακάμπι. Α έρθει ο Γιώργος Δόνης. Μακάμπι. 0-3 θα σου δώσει μια απάντηση. Χωρίς τέτοιο. Χωρίς κορονοϊό να έρθει. Ο πρόεδρος, πώς το λέγανε, ο Γιαννάκης Μιχάλης. Και από εκεί και πέρα, Μόλντε Χόφενχάιμ. Μάλλον στο δεύτερο. Μόλντε θέλω. Και τριτοτέταρτο, Ζόρια από την Ουκρανία. Πίκι, πίκι, πόλο. Θα πάρω τηλέφωνο τον προπονητή. Κόλο να μου πει. Α, αποκλείστηκε κόλο. Λίλ Νίσ, Αδβέρπ, Σίβασπορ, Βόλσμπεργκερ από την Αυστρία και η Ομόνια. Την Αυστρία. Και λογικά θα σα πω τώρα και του επόμενου που θα περάσουν. Ναι. Θα είναι η Τότεναμ που θα μπει στο πρώτο γκρουπ. Θα είναι η Βασιλεία που θα μπει στο πρώτο. Σπόρτινγκ Λισαβόνα θα μπει στο πρώτο. Ωραίο. Κοπεχάγη Ριέκα, δεν ξέρω τι μπορεί να βγει από εκεί. Κοπεχάγη θα είναι στο πρώτο, η Ριέκα θα είναι στο τρίτο τέταρτο. Ο Τσόλακ θα κάνει ανάλυση. Η Αϊτχόφεν θα είναι στο πέντε. Πρώτο φυσικά. Πέντε. Νομίζω η Βόλτσμπουργκ θα είναι στο πρώτο, εκτός αν η ΑΕ κάνει Βιερίνια. Την ανατροπή, κοντά στα προγνωστικά. Η Σέλτικ θα είναι στο δεύτερο, Βικτόρια Πλιζέν, Δυναμό Ζάγκρεπ, Αποέλ, παίζει με τη Σλόβα Λίμπερετ σήμερα. Λουντογκόρετς, Δυναμό Μπρέστ. Νομίζω Λουντογκόρετς είναι ομάδα που μπορεί να εξασφαλίσει εύκολα την πρόκριση. Η Μπρέζ δεν είναι του Μαραντόνα. Λογικά θα είναι οι Young Boys και όχι τα Τύρανα. Η Γαλατά Σαράι και όχι οι Rangers, αν και με τους Τούρκους τελευταία χρόνια. Τι παίζει η Γαλατά Σαράι, Rangers παίζει. Ναι, ναι. Διπλό. Ρέιτζάρα. Συμφωνούμε. Ένας εκ των Ερυθρού Αστέρα και Αραράτ Αρμενία. Δεν έχουμε πάει εκεί. Πόλεμος, πόλεμος. Στην Κύπρο. Στην Κύπρο θα Αρμενία είμαστε με τα αδέρφια μας, Αρμένιους. Με τα αδέρφια μας. Ο νικητής του αγώνα Μάλ με Γρανάδα νομίζω είναι αμφίροπο ζευγάρι. Καραμπάχ. Λέγκια Βαρσοβία, άλλο ζευγάρι και αυτό. Σταντάρ Λιέγης Φέχερβάβ είναι η πρώην Βίντι. Τη θυμόμαστε με πολύ αγάπη. Ουγγαρία, Φέχερβάρ. Που σας πέρσι. Που λέγατε σιγά τι απέκλεισε η ΑΕ και σας κέρδισε δύο φορές. Ναι. Λογικά η Μίλαν παίζει με τη Ρίο Αβ, έλα, ας έλα πέρα ο Σλάβεν Ιμπραήμοβιτς. Ωραία. Δηλαδή τη σημαίνει τούμπα. Κορονοϊός. Εντάξει. Ιταλία, Μίλαν. Ούτε βαθμό θα πάρεις μόλις αυτούς. Ούτε έναν. Στέριο. Ορίστε. Ούτε βαθμό δεν θα πάρεις. Με την Καραμπάχ θα πάρεις μια ισοπαλία. Καραμπάχ κερδίσει. Το ζευγάρι Κλουζ. Κουόπιο από τη Φιλανδία, Ντάνταλκ Δανία. Καλά, με το στοίχημα και του ξέρουμε αυτού. Ντάνταλκ Δανία με μια ομάδα Κ, έτσι, Κ και Άι, από την
Πού είναι αυτή, από τα νησιά Φερό είναι αυτή. Εντάξει, δεν μα νοιάζει. Ναι, να πάμε σε διάλειμμα. Σαρλερουά, Λεχ Πόσναν. Δεν κάναμε διάλειμμα εδώ και μια μισή ώρα, δεν το αντέχω. Πάμε, πάμε διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Έχετε ακόμα 40 λεπτάκια για να στείλετε και το μεγάλο διαγωνισμό, Κώστα. Ο μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος είναι σε εξέλιξη και μπορείτε να στείλετε μηνύματα για να κερδίσετε μια δωρεάν υποτροφία στη σχολή ποδοσφαίρου της Χάνθ. Όπου στέλνετε FM ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222, κερδίζετε τη συμμετοχή του ιού ηλικίες 4 ως 14 ετών στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Χάνθ, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, όλα τα μέτρα κατά του κορονοϊού, στο κέντρο της πόλης. Αύριο θα γίνει η κλήρωση. Σήμερα θα έχουμε νικητή ημέρας. Η Ιντερβέτ είναι μαζί μας. Δεν σε ακούμε καθόλου. Η Ιντερβέτ είναι μαζί μας. Μιλάμε για. Ναι, δεύτερη ώρα εκπομπής, χορηγός δεύτερης ώρας εκπομπής, Κώστα. Ναι, βεβαίως. Μαζί μας η Ιντερβέτεν, η οποία είναι και στον κολοσσό Ρόδου, Χρύσανθε. Είναι? Βέβαια. Α, ωραία. Μόνο εμείς δεν έχουμε. Μαζί μας και ο Mr. Gold, 62-85-86, τηλεφωνείται από τώρα, ξεκίνησε τον delivery, φρεσκομαγειρεμένα φαγητά, ημέρας. Από 2,80 ημερίδα. Από 2,80 ημερίδα, πέρα από πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πενερλί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο που έχουμε. Έχουμε και φρεσκομαγειρεμένα, παίρνετε τηλέφωνο, ρωτάτε τι είναι, ποια είναι τα πιάτα ημέρας. Και παραγγέλνετε 2-31-0-62-85-86 μεσολογίου 2 Σικές. Στις Σικές. Ο 6-9-49 δεν τα δώσατε όλα, σε δόσεις τα δίνετε κατά το Μάρτιο, θα τρέχετε πάλι Χρύσανθε. Όχι λέει. Το αρνείται ο Χρύσανθος. Όχι λέει. Τρώει κάτι φουντούκια, είναι το δεκατιανό του, μας ενημερώνει γιατί είναι σε γράμμωση. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο τη συνέχεια της δίκης για τη λεγόμενη συμμορία και τα στημένα παιχνίδια στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η σειρά του πρώην μεγαλομετόχου της Βέρειας, του Γιώργου Ραβανιτίδη, στην απολογία. Όλα είναι ψέματα, τα πάντα. Υπήρχαν ενδιαφέροντα τεράστια μεταξύ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, είμαστε κατηγορούμενοι για κάτι που δεν έγινε. Εξιστορεί, είπε μετά ότι ο Γεωργίας είναι αεξής, παιδί του Μελισανίδη και ό,τι του έλεγε το κατέθετε. Ο Καλατζίδης, όπως αποδείχθηκε των υστέρων, είχε σχέση με τον Μελισανίδη. Εξηγεί για εκείνο το παιχνίδι τι έγινε, τι δεν έγινε. Τον Μπρούτζο λέει το γνωρίζω μέσα από τα εκδηλώσεις της ΕΠΟ, όχι μόνο εγώ. Ο γιος του, χωρίς να ξέρω τίποτα, έκανε αίτηση και προσελήφθη αποθηκάριο σε κατάστημα στη Χανιώτη σε σούπερ μάρκετ ιδιοκτησίας μου. Αν το ήξερα, θα τον έβαζα σε άλλη θέση. Η σχέση μου με τον Μπρούτζο ήταν τυπική. Ο Κούγιας λέει ότι κατέβει στο κεφάλι, δεν έδωσα χρήματα σε κανέναν, ούτε μου ζήτησαν. Ο Αρβανιτίδης τώρα μιλάει. Και πώς να έρθει να μου ζητήσει κάποιος, δεν έχω δώσει δικαίωμα σε κανέναν, λέει ο Γιώργος Αρβανιτίδης, να λέω εγώ. Η σχέση μου με την Τζιαμούρα ήταν κρυφή, παράνομη. Αυτά που λέει όλα είναι ψέματα. Πού τα βρήκαν αυτά που λένε, τι χειρουργείο μιλάνε στον αγώνα με το Λεβαδιακό. Χάσαμε, τι κουβέντες είναι αυτές, θα μου πέσουν τα μαλλιά. Τι πράγματα είναι αυτά, μου ζητούσε χρήματα και δεν τις έδωσα. Κάποιος άλλος θα τις έδωσε και είπε αυτά τα ψέματα. Κάποιοι θα τα δασκαλέψανε για την κυρία Τζιαμούρα. Το μόνο πρόβλημα ήταν να πάρει τηλέφωνο σπίτι μου και να μου διαλύσει το σπίτι. Δεν πήγα ποτέ στο Μαρινάκι, το γνώρισα σε ένα συμβούλιο της Λίγκας. Ούτε εσύ. Δεν έγινε καμία συνάντηση. Κανείς δεν πήγε ποτέ. Όλα είναι παραμύθια ή όλα είναι ένα ψέμα που έλεγε ο Στέλιος Καλατζίδης. Ας έρθει ο Καλατζίδης να πει ότι του ζήτησε να στήσει παιχνίδι, όλα αυτά είναι ψέματα, είναι δυνατόν να με κατηγορούν εμένα επειδή υπήρχε μια συγκυρία Καλατζίδη, Γεωργία, Μελισανίδη και Καλογέριδες. Ο Αμαραντίδης είπε δεν έγινε τίποτα, έδωσε την έδειξη στον Θωμαίδη όταν πήγε στην Καλαμαριά, στο Καλατζίδη μέχρι τι έλεγε. Μπλα μπλα μπλα, κάτι λέει για τα γκολ, ναι, αυτό το μάτζερ. Αριανέ, από αυτόν γλίτωσες. Γιατί είχες ψηφίσει αυτόν. Τι άλλο είπε. Από αυτόν γλίτωσες, Αριανέ. Άντε πάλι. Και ήρθε ο Καρυπίδης στη θέση του. Για μένα προσωπικά δεν είναι καλό πράγμα οι δανεισμοί παιχτών. Εγώ δεν το έκανα καμία φορά. Τον Καλατζίδη το ξέρω από το 2003-2004. Καλός προπονητής. Τι να εξηγήσω, γι' αυτό τον είχα πάρει τόσες φορές. Αράγιος άνθρωπος ο Γιώργος Αρβανιτίδης στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και όταν δεν έφερε, του έλεγα ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή δρόμο. Αν το ξαναπέραμε μετά. Το δρόμο νομίζω μια φορά όταν γύρισε. Τους παίχτες, ναι. Τους έβριζε, αλλά με διαβεβαίωνε ότι δεν θα είχε άσχημη συμπεριφορά και γι' αυτό το ξανάπερνα. Από τη στιγμή που ανέλαβε τον Άρη έγινε. Το ξανακάνω. Από τη στιγμή που ανέλαβε τον Άρη έγινε άλλος άνθρωπος. Μάλλον με παράγοντες, με 20 χρονών παιδάκια. Τα παιδάκια. Έφτασε στο σημείο μια φορά στα γραφεία του Άρη πήρε ένα μαχαίρι εναντίον συνεργάτη του. Δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι με το χαρτοκόπτη. Χαρτοκόπτης μαχαίρι είναι. Έδωσα την ομάδα του 2004 και μεγαλανό να πάρω τον Άρη. Δεν ξέρω, παιδιά. Ενδιαφέρθηκα να πάρω τον Άρη του 2014. Τι ενδιαφέρθηκα να πάρω τον Άρη. Τότε έλεγε δεν έχω καμία σχέση. Έγινε μια κόντρα. Δεν είχα καμία σχέση, λέει. Δεν ξέρω. Έλεγε τότε. Δεν ξέρω. Και ήρθε ο γιος του. Και έβαλε υποψηφιότητα. Σε ερώτηση του εισαγγελέα, τι βαθύτερο κίνητρο θα μπορούσε να έχει ο Καλατζίδης στην περίοδο 15-20 για να κάνει αυτές τις καταγγελίες.
είπε, έχετε οικονομικές προσωπικές διαφορές. Ρωτάει ο εισαγγελέας, όχι ούτε οικονομικές. Το 15 που βγήκε και τα είπε, εγώ διαφέρθηκα να πάρω τον Άρη. Γι' αυτό βγήκε και είπε αυτές τις αηδίες, αυτά τα ικτρά πράγματα και εξυπηρετούσε τα συμφέροντα του Μελισανίδη. Από την άλλη, ο Γεωργίας ήταν παιδί του Μελισανίδη. Άρα, συγγνώμη, το 15 ο Άρης δεν ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού. Ποιο Μελισανίδη? Γιατί ο Κάλλας ήταν τότε. Λέει αυτό. Λέει ο Αρβανιτίδης. Μία λέει ο Αρβανιτίδης. Κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έλεγε ο άλλος. Και είπε αυτά ο Γεωργίας για να κυνηγήσει τον Ολυμπιακό και τον Μαρινάκη. Του είπε ο Μελισανίδης, πες αυτό και είπε αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια του Αρβανιτίδη. Τονίζω εγώ. Μαρτυρία. Τα συμφέροντα είναι μεγαλύτερα. Εμείς είμαστε στα βατράχια, δεν έγινε απολύτως τίποτα, εννοείται. Έπαιζε ο Ολυμπιακός του Champions League με τη Βέρεια που κινδύνευε να πέσει και άρα ο Αρβανιτίδης ήταν με τον Μαρινάκη. Άρα το 15, γιατί δεν βοήθησε ο Μαρινάκης τον Αρβανιτίδη και βοήθησε τον Καρυπίδη, όπως λέτε? Γράψε λίγο τηλέφωνο, κύριο Αρβανιτίδη. 6-9. Ναι, 6-9. Όχι, αυτά 37. Τα στοιχεία αποδεικνύουν τη λάσπη. Αφού λοιπόν ο Αρβανιτίδης. Δεν είναι στοιχεία. Δεν είναι στοιχεία. Είναι μαρτυρία. Μην μας τρελάνεις τώρα. Δεν λέω... Είναι η άποψη του Αρβανιτίδη. Στοιχεία ότι είναι με τον Μαρινάκη ο Αρβανιτίδης. Δεν τον υπερασπίζεται τον Μαρινάκη. Δεν λέω ότι ο Μελισανίδης και οι άλλοι. Ο Αρβανιτίδης ως άνθρωπος δεν είναι με τον Μαρινάκη σε συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί λοιπόν τότε που ήρθε το 15 Αρβανιτίδης ή Καρυπίδης. Είναι εμφανέστατο ότι είναι με τον Μαρινάκη εδώ ο Αρβανιτίδης. Δεν επέλεξε τον άνθρωπό του. Ο Μαρινάκης. Oh, και επέλεξε τον Καρυπίδη. Αφού ήμουνα και στο άρμα του Ολυμπιακού. Δεν λέει τίποτα για το όνομα Μαρινάκη, εσύ το λέει. Πώς λέει, δεν το συνάντησα ποτέ. Ο Μελισανίδης και ο Γεωργίας λέει το έχουν στήσει. Κατά του Μαρινάκη, πώς δεν λέει. Δεν λέει κατά του Μαρινάκη, το έχουν στήσει όλο αυτό, ναι. Κατά του Μαρινάκη. Την κρίσα δε ότι η παράγκα ήταν του πατέρα τα 20 χρόνια. Ο πατέρα θε για όλα, όχι ο Μαρινάκης. Εντάξει, πρόεδρος του Ολυμπιακού. Κάθε πατέρα. Απλά ολοταχώς προς την αθώωση και μπράβο του. Τροφή για σκέψη, λέω εγώ. Ότι δεν γίνεται αυτό. Πάω στα γρήγορα. Σόρι λίγο για να τελειώσω, να μην το έχουμε κεφάλι μας. Λαναρίς, ήμουν στα ποδητήρια, δεν είπα τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Okay. Δεν είπε τίποτα. Ο Κώστας Μπάρμπας, τότε παίκτης της Βέρειας, δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσα. Δεν άκουσα. Σκαθαρούδης μου είπε, μπες μέσα και δώσ' τα όλα. Ορίστε. Ωραίο. Αυτά τα ωραία. Να μην χάσουμε 3-0 δηλαδή. Πάθο, όλα τα ωραία. Ολυμπιακό Βέρεια. Τι θε, Κώστα. Εντάξει, ρε παιδιά. Οδεύει προ την αθώωση όλων. Τελείωσε το θέμα. Έκλεισε και αυτή. Εγώ σα λέω όμω σε σχέση με τον Άρη ότι ο άνθρωπο ο οποίο λέει κατά του Μελισανίδη και μέσα τη ο Καλαϊτζίδη για τον Μελισανίδη και τα λοιπά και ο Γεωργία, άρα υπέρ του Μαρινάκη έστω δια τη τεθλασμένη, αυτό λοιπόν ο άνθρωπο τότε πήγαν οι σουπεράδε και τον πετάξαν έξω και ήρθε ο Καρυπίδη. Άρα. Αν ήμουν στο άρμα του Ολυμπιακού, όπως λέγατε, αυτόν θα στηρίζαμε. Αυτόν θα υποστηρίζαμε. Καλά. Αυτόν θα κρατούσαμε. Καλά. Αλλά για μία ακόμη φορά κατέρευσε, ναι, σαν χάρτινος πύργος. Έτσι. Η κατηγορία αυτή, όπως είχε κατερεύσει άλλωστε 7 Ιανουαρίου με την υπόθεση του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Γυρνάμε λίγο στο χθεσινό μας, γιατί. Σαν χάρτινος πύργος. Σωστό μήνυμα. Σωστό μήνυμα. Από τον Αναστάσιο. Παρέλειψα να πιάσω το κομμάτι αυτό. Ναι. Το πιάσαμε λίγο επιδερμικά, αλλά είναι τόσο πολλά στο κεφάλι μου και συγχωρέστε με, δεν έχω κοιμηθεί και πολύ. Και πραγματικά που μερικά μπορεί να τα ξεχάσω, αλλά τις επόμενες μέρες θα τα πιάσουμε ένα-ένα. Πώς να πάρεις στα σοβαρά ένα προπονητή που την Τρίτη ζητάει παίκτες με προσωπικότητα, ναι, στη συνέντευξη και την Τετάρτη. Έχει διώξει Αντρέ Μάτος, έχει βάλει πάγκο τον Μπίσε και χθες βγάζει τους τρεις αρχηγούς. Και αυτός δεν έχει φύγει ακόμα. Λέει ο και ούτε θα φύγει η Αναστάση. Τι έχει βγάλει τους τρεις αρχηγούς? Αυτά τα λογικά άλματα του Τσαλτίδη είναι σαν αυτά που έκανε και η Επιτροπή και ξεφτυλίστηκε στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ, φίλε, δεν ξεφτυλίστηκε κανένας. Στο ΚΑΣ, αυτό το οποίο είπε το ΚΑΣ ήταν να ξαναδείτε την υπόθεση. Το ΚΑΣ αυτό έκανε. Παρ' όλα αυτά, τα άλματα που κάνει ο Τσαλτίδης βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Mm. Η επιτροπή είστε εσείς στην περίπτωση αυτή και όχι ο Τσαλτίδης. Όταν λέτε, επειδή μία Σπανού είπε ότι εγώ πιστεύω ότι ήταν στο άρμα του Ολυμπιακού χωρίς κανένα στοιχείο. Πιστεύω, τι είπε? Είπε ότι ήταν. Ότι είναι. Πιστεύω, είπε. Ήτανε. Είναι άποψή της, κρίση της. Δεν έχει κανένα στοιχείο. Γιατί λοιπόν η Μαρούπα. Στοιχείο. Με στοιχείο. Η Μαρούπα, γιατί να έχει πιο βαρύνουσα άποψη από τη Σπανού? Η Μαρούπα δεν είχε πιο βαρύνουσα. Η Μαρούπα και ο Αρκούδης δεν είχαν άποψη. Και ο Κουμπάρος η Μαρούπα Κοτζανάκης. Και ο Αρκούδης πήραν τα τραπεζικά τράνσφερ, Στέργιο. Πήραν τα τράνσφερ από τη μία τράπεζα του ενός, ναι, ναι. Στο 6 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα του άλλου και μετά μεταφέρονταν αυτά τα χρήματα σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που όλο τυχαίω. Ο πρόεδρος της Βιαλάν και διευθύνων σύμβουλος ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στην Ξάνθη, ο κύριος Πιαλόγλου. Και τα άλλα δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Βιαλάν, της εταιρείας δηλαδή αυτής, ήταν και στην Ξάνθη. Και γι' αυτό μόλις έγινε το πανηγύρι, πήγανε και τους αλλάξανε όλο το διοικητικό συμβούλιο. Έφυγε μετά από 30 χρόνια από την Ξάνθη και πήγε στη Μάνθη η Ξάνθη. Και επίσης
έπεσε, δεν έκανε έφεση στο ΚΑΣ γιατί δεν είχε 30 χιλιάρικα, ενώ είναι 1 εκατομμύριο κερδοφόρα. Θα τα πάρει μετά στην αγωγή, είπαμε. Ποια αγωγή? Που θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει πλέον γιατί χάσει τις προθεσμίες. Πώς δεν μπορεί, δεν έκανε έφεση, δεν έκανε διεκδίκηση, δεν έκανε καταγγελία, δεν έκανε ασφαλιστικά μέτρα, δεν έκανε τίποτα. Το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ βγήκε για 10 μέρες να λένε οι δημοσιογράφοι, ποτέ οι ίδιοι, ότι θα κάνουμε, πώς το λένε, αν ο ΠΑΟΚ δικαιωθεί και τα λοιπά, δεν κάναν τίποτα. Και ούτε θα κάνουν τίποτα, Στέργιο μου. Αυτό έγινε. Δεν βγήκε απλά μια εισαγγελέα να πει πιστεύω ότι ήταν στο άρμα. Πού? Το πιστεύω που ήταν στο άρμα του εισαγγελέα. Έχεις βγάλει τα συμπεράσματά σου, η υπόθεση ακόμα εκκρεμεί. Του Άρη δεν εκκρεμεί. Του Άρη δεν εκκρεμεί. Δεν υπήρξε καν κατηγορητήριο. Παρ' όλα αυτά η λάσπη πετάχτηκε. Ούτε κατηγορήθηκε ο Άρης γιατί δεν υπήρχε στοιχείο κανένα. Λέμε ότι ήταν στο άρμα μια ομάδα την οποία το σύστημα που κυριαρχούσε εκείνη την περίοδο, αυτό το σύστημα που λες ότι ήμουν στο άρμα, την έριξε. Και λέτε εντάξει, κι άλλους έριξε. Α, ωραία, εντάξει. Ήμουνα στο άρμα, ήμουν Άρης, ήμουνα στο άρμα, με έριξε, αλλά ήμουνα στο άρμα. Δηλαδή πραγματικά, άρα τι μου έκανε. Τι μου έδωσε δηλαδή. Τι μου έδωσε λοιπόν αφού ήμουνα στο άρμα ο Ολυμπιακός. Δανεικό τον Διαμαντάκο. Το Μαρτίνι. Τώρα. Ελεύθερος ο Μαρτίνης Κώστα. Στον Τουρμισέ. Ναι. Ο Τουρμισέ, καλός παίκτης. Λοιπόν. Oh. Μου ζητάνε επιγόντως τα γκολ. Στέργιο, 5 μηνύματα. Ποια γκολ? Τα χθεσινά. Θα βάλω του Στέργιο. Του Στέργιο θα βάλω. Του Στέργιο. Δεν χρειάζεται να βάλει. Δεν θέλω, ρε φίλε. Δεν θέλω. Το ζητάει ο άλλος. Α μπει στο ίντερνετ για να το βρει. Δεν τα έχουμε βάλει. Ούτε που με νοιάζει, θα βάλω τώρα. Τι γκολ? Έλα, ρε φίλε. Ωραίο το είπε. Έχει. Έχει. Και αμέσως το καπάκι τρώνε γκολ. Ναι, την καντεμιά είναι αυτή δηλαδή. Μα δε, να μην σε θέλει με τίποτα. Λοιπόν. Ένα-ένα για τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Ένα για το ευτυχώς μου λένε. Θέλω να ακούσω λέει ένα στα γκολ του κόλο. Δεν τα άκουσα ποτέ. Καλά, τα βάλαμε. Καλά, λέει, τα βάλατε την άλλη μέρα εσείς. Εγώ δεν τα βάλα. Όχι εσύ. Εντάξει. Ήμουν εγώ για εδώ. Βρες τα γκολ του κόλο. Θα τα βρω και τι κόλο. Τα βάλω όλα. Τώρα θα βάλω και τι κόλο. Λοιπόν, περίμενε. Κώστα, ρώτα το Χρήστα το χθες άκουσα από του σταθμού ότι ο Αλφα Σίγμα χρωστάει 30 εκατομμύρια. Είναι αλήθεια? Καταρχήν τα 30 εκατομμύρια που τα λέγανε παλιά. Είναι ο παλιός Αλφασίγμα. Ναι, ρε, δεν είναι. Όχι, ο τωρινός Αλφασίγμα είναι. Ναι, και γι' αυτό είναι και μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί του και όλα τα υπόλοιπα. Είναι το γνωστό θέμα με τα πρόστιμα προς αυξήσεις που κάποια άλλη ομάδα δεν τα πλήρωσε. Έτσι. Λοιπόν, ο Ηρακλής χρωστάει 450 εκατομμύρια. Ο Άρης χρωστάει 30 εκατομμύρια, τα οποία δεν είναι πλέον 30. 560. Γιατί με δικαστικές αποφάσεις και με ενέργειες που έχει κάνει ένας εξαίρετος νομικός που λέγεται Γιώργος Γιαννόπουλος, και δεν βγαίνουμε να το φωνάξουμε γι' αυτό ακριβώς το λόγο, τα 30 έχουν γίνει 6. Και τα 6 θα γίνουν 2. Με τις προσφυγές που κάνει και τις κερδίζει όλες. Και τα 2 θα τα πληρώσουν. Στα δικαστήρια. Τα 2 θα τα πληρώσουν. Θα τα διακανονίσουμε. Κώστα, ρώτα το Στέργιο. Ο Κώστας τι είναι, ρε παιδιά? Το Ούζο. Ναι. Ούζο 12. Πού είναι το Κόλο? Όχι του Άρη με την Κόλο. Τη Κόλο θέλω. Ναι. Τη Κόλο. Μικρέ μου. Λοιπόν, Κώστα, ρώτα το Στέργιο. Απλά είναι καθαρή επιταγή τη δίκη στον Αμπέλ να ρίξει τον μπάτζετ και ο σκοπό να προωθήσουμε νέου παίκτε. Το είπε χθε συνέντευξή του. Ναι, ρε φίλε, μαζί Κώστα, λέει, ζωγραφίζει. Αλλά λίγο καλύτερη διαχείριση σε έναν αγώνα δεν βλάπτει. Δηλαδή ακόμα θυμάμαι το μαζί με τον Ατρόμητο. Το φάγατε τον άνθρωπο, μωρέ, και εσείς. Τι θέλετε Κώστα, τελικά? Άσε με, Κώστα. Θέλετε νέα παιδιά? Άσε με να ξέρω θέλετε, καλύτερα. Τι θέλετε? Άσε με να ξέρω καλύτερα. Ωραία, να έρθει ο Πάμπλο. Πάμπλο ψυχάρα για πάντα Παοκάρα. Να βγείτε πάλι δεύτερη. Τελειώσαμε. Γίνατε όλοι προπονητές. Τα επόμενα παιχνίδια, για μένα τουλάχιστον, για την ομάδα μπορεί όχι. Για μένα θα είναι κρίσιμα για να κατασταλάξω εάν είναι ικανός ο Φερέιρα ή όχι. Ικανός για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί σαν προπονητής να είναι ικανότατος. Εγώ απλώς νομίζω όλοι έχουν ιστορίες ότι οι προπονητές δεν έχουν κολλήσει με τις ομάδες. Είμαι υπέρ του. Δεν έχει υλικό. Δεν έχει υλικό. Δεν έχει υλικό. Και αυτός που καθάρισε το, τόσο υλικό. Το υλικό που είχε πέρσι. Τους καθάρισε το σε συνεννόηση. Το υλικό που είχε πέρσι ήταν το υλικό που ρήμαξε τους πάντες στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Μου έχουν στείλει μια φωτογραφία. Περίμενε, έχει πλάκα αυτό τώρα. Δηλαδή μιλάμε για... Εάν ο προπονητής Κώστα δεν κατόρθωσε να κερδίσει τους παίκτες με τους οποίους ο Λουτσέσκου ρήμαξε τους πάντες, είναι και πάλι αποτυχία του προπονητή. Καλά, ρε φίλε, η ζωή συνεχίζεται και οι ομάδες γιατί υποχωράνε. Και ο Λουτσέσκου ήρθε σε απίστευτες κόντρες με τον Πίσεσβαρ και τον Μπρίγιοβιτς. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν ισχύει όμως το περιστατικό που λένε, που δεν το ξέρω αν ισχύει. Ότι μάλωσε με το Βιερίνη. Όχι, ότι μάλωσε. Ότι πλακώθηκε με το Βιερίνη. Ναι, δεν μπορεί να τον κρατήσει αυτόν τον παίκτη. Δεν το υιοθετούμε. Δεν το ξέρουμε. Έχει, έτσι λοιπόν, ακούγεται η φωτογραφία που έχουν βάλει εδώ πέρα είναι ένα παίκτη του ΠΑΟΚ που έχει τελειώσει το μάτς. Ναι, πεσμένος. Είναι πεσμένος. Στο βάθος βλέπεις ποιος είναι. Εγώ. Ο Καρυπίδης με τη βερμούδα. Και του λένε βγες τώρα εσύ τάδε συνάδελφε και πες
Τι είναι, πώς πας έτσι στο γήπεδο, εκπροσωπείς τον Άρη, δεν είναι να το φοράς βερμούδες. Δηλαδή, πραγματικά. Εγώ αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος ξυπνάει 7-8 η ώρα το πρωί. Όποιος δεν δουλεύει. Να κάνει τέτοια με. Μόνο με αυτά ασχολείται. Μόνο με αυτά ασχολείται. Να κάνει τέτοια μοντάζ. Αυτός που μου τα στέλνει είναι, έχει προποτζίδικο. Αυτός που τα στέλνει το βρήκε από κάπου. Δεν, ναι, το έκανε. Αλλά έχει προποτζίδικο. Ακούει τώρα λίμπερο στο προποτζίδικο. Ναι. Ακούνε όλοι λίμπερο και κάνει χαβαλέ. Ναι, ρε φίλε. Αυτό είναι, αυτό θέλουμε άλλωστε. Μια παρέα είμαστε. Γι' αυτό και επειδή ακούτε στον προποτζίδικο, να σα δώσω και μια τριάδα μπάσκετ. Να πληρωθείτε. Στέργιο, ζήτησα από όπως είδες. Για να το βλέπεις κιόλας, ζήτησα τα γκολ από την κόλλα να τα βάλω κι αυτά. Θα τα βάλω όλα. Του Ηρακλή δεν έχουμε κανένα γκολ γιατί δεν παίζει Στέργιο. Ναι, Κώστα. Τραβάει όλες με την κάμερα και πάει και τον ρίχνει την κάμερα. Μπράβο. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο κατά τύχη. Προς Σλοβακία οδεύει ο Χάρη Τσιγκάρα. Πάει το παιδί. Αντί να βάλει το παιδί να παίξει. Ένα προς την Νίτρα, η οποία είναι Ρίτρα. Η γενέτειρα του. Της Νητροβλητική Ειρήνης. Έχουμε πάει, την έχουμε επισκεφτεί την Νίτρα. Ένα χάλι μαύρο. Η Νίτρα σας. Βέβαια είχε κάτι ποταμάκια, κάτι αυτά. Όχι, έτσι όπως το ξεκίνησε, Στέλιο. Είχε κάτι. Στέλιο! Είχε κάτι ποταμάκια. Στέλιο. Μπορούν να γίνουν. Κόψ' το λίγο. Τι αυτό με τα νάκια. Τι ωραία περνάτε. Ποταμάκια είπε ρε. Δεν φταίω εγώ, Χρυσά. Καημένος. Η Τσεχία, πρόσεχε. Μου είπες Τσεχία. Σλοβακία. Και ξεκινάς από ποτά. Κώστα, έχω πάει πάρα πολλά. Ναι, ναι, κουράστηκες. Πέρσι, Κώστα, πήγα. Ναι, πήγες μία στη Μαδρίτη, Αΐτος ο Άρης και τα λοιπά. Πέρσι, Κώστα. Μετά πήγες μία στο Μόλντε. Κώστα, πέρσι πήγα και στην Κύπρο που δεν πήγες φέτος. Και προκρίθηκα, δεν αποκλείστηκα εγώ σαν και σένα. Και μετά πήγα στην Νορβηγία. Αυτά ήταν τα δύο ταξίδια που πήγα. Μια χαρά. Και πήγα και 15 μέρες στην Ολλανδία, Κώστα, προετοιμασία. Ευχαριστώ. Στο Ιβανόφιο, Αγίου Δημητρίου. Για να το κλείσουμε 15 μέρες. Με του Τσιγκάρα υπάρχει και πρόταση από τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά φαίνεται ότι ο Σιμώνα του 24 να προτιμάει. Με τον Απόλλωνα Σμύρνης πολύ τα λαβέρνει. Γιατί δεν το δίνετε το παιδί εδώ να παίξει Super League, ρε? Να έχει εικόνες από εδώ τουλάχιστον. Ποια Τσεχία τώρα και Νίτρα. Σλοβακία. Νίτρα. Έχει Σλοβακία. Ανοίξει με τη Σλοβακία, έχει παρτίδα. Ο μπαμπάς του τι λέει όλο αυτό. Είναι Αριανός. Ειδικά του Τσιγκάρα δύσκολο. Τι, Παοξάκη. Άλλοι πατεράδες παιδιών ακαδημιών είναι και Αριανοί φυσικά. Κυριακή, οκ, δεν υπάρχει θέμα. Να περάσουμε λίγο στα πιο σημαντικά πράγματα της ζωής. Έχεις δύο λεπτά μέχρι τον break, ναι. Έχω δύο λεπτά λοιπόν να δώσω την είδηση. Που δεν είναι είδηση. Πριν από λίγο έγινε γνωστό στην τηλεδιάσκεψη του ΕΣΑΚΙ ότι αποχωρεί ο Πανιώνιος. Άντε πάλι. Προχθές αποχώρησε. Χθες δεν αποχώρησε. Το είπε ο ίδιος. Πρέπει να στείλει το χαρτί βεβαίως. Δεν το στείλει ποτέ. Είπε θα το στείλει. Δεν το στείλει ποτέ. Τέλος λοιπόν ο Πανιώνιος από την Ωραία. Basket League. Άρα κάναμε μια κλήρωση που δεν έχει νόημα. Σωστά. Κάναμε μια κλήρωση που δεν έχει νόημα. Θα ξανακάνουμε την κλήρωση. Θα ξανακάνουμε. Τέτοιο καφενείο. Τι ναι, πραγματικά. Δεν φταίρε παιδιά. Άσε με ρεκόστα. Άσε με ρεκόστα. Το καφενείο τώρα. Ο άλλος είναι η Αμαλιάδα Λάρισα Καστελό. Ζω, Παύλα, παρένθεση, Λαμία, κόμμα, Τρίκαλα, άσε με τώρα. Μιλάς και εσύ που σώθηκες τώρα επειδή όλες έφεγε τον Παγκολίνο και μιλάς για καφενείο. Είπαμε εμείς θα είχαμε σωθεί. Που έπρεπε εδώ και πέντε χρόνια να μην παίζεις και εσύ κι ο άλλος. Εγώ γιατί, εγώ ήμουν σωμένος. Και εσύ πέντε χρόνια με πάνε και τέτοια παίζεις. Σωμένος. Λοιπόν, ναι. Το σενάριο τώρα λέει ότι εκτός από ξανακλήρωση που θα γίνει εννοείται. Ναι, πάλι. Τι άλλο θα κάνουμε. Χθες διάβασα κάτι ότι η ΕΡΤ δεν. Ναι, η ΕΡΤ δεν. Φυσικά. Αφού η ΕΡΤ σου λέει. Παιδιά... Πού είναι η δικαίωση που έλεγε ο συνάδελφος. Μισό λεπτό να μιλήσω. Ναι, ναι, να μιλήσεις. Λοιπόν, πάμε σε σενάριο για να αυξηθούν οι αγωνιστικές και να πει εντάξει η ΕΡΤ. Ανέβασε τον Ολυμπιακό. Playoffs. Ανέβασε τον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί? Δεν γίνεται. Playoffs. Γιατί δεν γίνεται, δεν μπορεί να πάρει τη θέση. Άμα που αποχωρεί κάποιος δεν μπορεί να πάρει τη θέση από πέμπτος, κάτω. Είναι πέμπτος. Οι άλλοι, δύο δεν θα αυτό. Τελείωσε αυτό το σενάριο. Επειδή δεν θέλετε η ΕΟΚ και ο Βασιλακόπουλος. Καλά κάνει. Τελείωσε. Αυτοί καταστρέψαν τον μπάσκετ. Ο ΕΟΚ και ο Βασιλακόπουλος. Όχι. Ο τυφώνας. Λοιπόν, playoffs και play out σενάριο 6 ομάδων. Οι πρώτοι 6 θα παίξουν playoffs. Και οι τελευταίοι 6 θα παίξουν play out. Θα πλέξουν όντως. Που σημαίνει ότι έτσι αυξάνουμε τους αγώνες. Γιατί θα γίνει όλοι με όλους. Θα γίνουν άλλοι 10 αγώνες. Οι αγωνιστικές με 12 ομάδες πάμε στις 22. Δεν θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας να βλέπουμε μπάσκετ φέτος. Εξάδα, άρα Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Προμηθέας, Περιστέρι. ΠΑΟΚ σίγουρα. Δεύτερο που είναι πιστικό. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ. Ηρακλής και ψάχνουμε τον έκτο. ΠΑΟΚ και Άρης ο έκτος. Εξάδα για playoffs, έτσι θα γίνει. Η πρώτη 6 playoffs. Παναθηναϊκός. ΠΑΟΚ. Αφού είναι 12 πλέον. Παναθηναϊκός. Και η 6 play out. Παναθηναϊκός. ΑΕΚ. Περιστέρι. Play out για Bloom. Άρα μας βολεύει αυτό. Για να μην πέσουμε κατευθείαν. Να πέσουμε με αγώνα. Με αγώνα θα σωθούμε. Παναθηναϊκός. ΑΕΚ. Περιστέρι. Προμηθέας. Παναθηναϊκός. ΑΕΚ. Περιστέρι. Προμηθέας. Άρης ΠΑΟΚ.
Ηρακλής 5. Να. Και η έκτη θέση. Στο 5 ακριβώς. Η έκτη θέση θα απεχθεί ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Κολοσσό. Και στον Άρη. Και στον κεραυνό Στροβόλου. Άσε με ρε. Άντε μας έχετε ζαλίσει. Είπαμε πέρσι να μην ασχοληθούμε μαζί σας. Στον κεραυνό Στροβόλου. Περνάτε μια χαρά. Εντάξει, άσε τώρα. Εν τω μεταξύ, η Ντιζόν που θα παίζαμε. Ποια? Που θα παίζαμε. Πού θα παίζατε, τι θα παίζατε. Τον κεραυνό αποκλείστηκε. Παίζω κεραυνό τώρα στην Πρεμιέρα. Η Ντιζόν κέρδισε την Τουρκ Τέλεκομ. Και η Γιουβέντους κέρδισε που θα παίζαμε εμείς, κέρδισε την άσκολη. Άσε με ρε Κώστα. Η Ντιζόν που ήταν το outsider κέρδισε την Τουρκ Τέλεκομ χθες στον πρώτο προημιτελικό του Final Eight. Που σήμερα παίζει η ΑΕΚ, να πούμε έτσι, με την Ίμπουργκ. Σήμερα έχει πολύ μπάσκετ, έχει πολύ μπάσκετ σήμερα. Εντάξει. Ο Ζαλγκύρης, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Κίμκι, χαμός. Ακυρώσει τα όλα, κάθεσε σπίτι. Κώστα, αν ο Ηρακλής ήταν τίμιος, δεν θα αγόρεζα αφημί. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου. Δεν αγόρεσα αφημί, φίλε. Ένα μεγάλο σωματείο απορροφά όποια μικρά σωματεία θέλει. Και απορροφήσαμε διάφορα σωματεία. Μισό λεπτό, σωστά το λες, μόνο που σε απορρόφησε αυτό. Γιατί αεποντίον λεγόσουν. Δεν λεγόταν Ηρακλή. Νομικά. Ένα μεγάλο σωματείο νομικά. Από Σίδνεϊ. Απορροφά κάποιο άλλο που νομικά είναι. Νομικά. Ζωσμπά. Αυτά είναι λόγω του νόμου. Ένα τεράστιο σωματείο όπως ο Ηρακλής, το μεγαλύτερο της Βόρειας Ελλάδας. Απορρόφησε και το ένα εποντίον και την κατέστρεψε και αυτή. Δημιούργησε μερικά άλλα σωματιάκια. Και μετά έδωσε τροφή για να έχουν ανταγωνισμό κάποια άλλα σωματιάκια. Εκτός από τα σωματιάκια έκανε και κάποια τιμολογιάκια. Δεν έχει σημασία. 300 εκατομμυριάκια. Όλοι τα κάνανε αυτά, χρυσά. Όλοι θέμα. Τα κάνανε αυτά. Όλοι. Ο τρόπος που τα κάνανε αυτοί που τα κάνανε σε σένα ήταν πρωτοφανής. Και πανηγυρίζατε τότε. Βόλεϊ και παίρνουμε τα πρωταλήματα και παίρνω Κράβαρκ διπλάσια λεφτά από τον μπασκεμπολίστα. Κάποιοι είχαν μπάρμπα στην κορώνη, Χρυσανθέ, και δεν φάνηκαν τα δικά του τιμολογιάκια. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Σωστό. Κάντε την εκπομπή σας τριώρη όπως ο διευθυντής σας λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα φάμε την. Εγώ την κάνω. Το 2 με 3. Θα το κάνω. Φάμε από τον Ζαγόρα. Εγώ την κάνω. Απλά έκανε κίνηση ματ με ντρούλινγκ. Και ντρούλινγκ, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Επιστρέφουμε σε λίγο. Θέλω χωρικό τα Ζάναξ. Γιατί λέω λίγο. Λοιπόν, επιστρέφουμε με τα γκολ της Κόλος. Εγώ τη Μάρα Δαρμουσλή θέλω για αυτό. Πάνε. Είδες που το έστειλα. Είμαι τίμιος. Τα ζήτησα να μπουν στο φάκελο για να τα βάλω. Δεν τα έχω ακούσει εγώ, κάτσε. Ναι, τα ζήτησα. Ποιο φάκελο. Εγώ τα ζήτησα από τον Γιώση. Δεν τα ζήτησα. Δες λίγο στο φάκελο. Στο chat. Λέω, δώσε τα, βάλε στο φάκελο ναι, τα γκολ. Ναι, το είπε. Το έγραψα. Τίμιος. Επιστρέφουμε, στείλτε μήνυμα για την Ακαδημία Ποδοσφαίρου της ΧΑΘ. Μία υποτροφία κερδίζετε για τον Κανακάρη σας, το ταλέντο σας. Σταμάτα, ρε εσύ. Επίτηδες θα κάνει. Άντε. Λοιπόν, FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54222. Χρέος 62 λεπτών του ευρώ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε για το τελευταίο 20 λεπτό. Μην ξεχνάτε το μεγάλο διαγωνισμό. FM και όνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54222. Χρέος 62 λεπτών του ευρώ. Κερδίζετε μια δωρεάν υποτροφία για τη σχολή ποδοσφαίρου της ΧΑΝΘ. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όλα τα καλά όσον αφορά και στον κορονοϊό. Έτσι, καλοί προπονητές στο κέντρο της πόλης. Τι άλλο θέλετε. Και τζαμπουίτα όλα. Έτσι. 460 ευρώ η υποτροφία. Δίνεται ένα 15ράκι μόνο για την εγγραφή. Πω πω, κοίτα, η μπάλα μπήκε γκολ. Τώρα τα βλέπω. Προκλητικός. Λοιπόν. Στέλνω για να πω την άποψή μου, λέει ο φίλος, ο Νίκος. Καλός Χριστός ο Αμπέλ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρει την αποζημίωσή του και να πάει στο καλό. Ήρθε η ώρα να πάρει τα κλειδιά ο Γκαρσία. Να το, ό,τι είπα. Νομίζω πάλι δεύτερος θα βγεις, το μόνο σίγουρο, και ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι θα γίνει με τα γκολ της Κόλος, λέει ο Αλέξανδρος. Τα ψάχνουμε. Τα βρήκαμε. Για βάλτε. Ποια γκολ της Κόλος, γιατί βάλαμε τα γκολ της Κράσνονταρ. Τον γκολ του Πάουκ βάλαμε. Κάνουν να δείχνουν και να επιβαίνουν αυτό που λέγαμε. Κόψτε, ότι είναι μια μάνα γρήγορη. Τα γκολ που μπαίνει. Κόψτε. Βάλαμε τα γκολ. Έχει δίκιο Κώστας. Τι τώρα. Έχει δίκιο Κώστας. Αλέξανδρε, έχει δίκιο Κώστας. Χουλιαμά, είπαμε χουλιαμά, άλλο χουλιαμά. Το Άρη πρέπει να βάλουμε. Έβαλε. Γκολ! Ωρε φίλε. Παίξαμε Ελκαντουρί, Κωνσταντίνα. Να σκοράρει πρώτο. Εδώ κοίτα την. Κοίτα την κολόμπαλα. Επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Όχι, Η μπάλα από την Κόλος εννοούμε, ρε εσύ, Χριστό, αμέσως. Λοιπόν. Πάρα πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε τους φίλους για την παρέα. Πάρα πολλά, παιδιά. Εντάξει, τώρα. Είπαμε. Εμείς καταγράφουμε. Εμείς κάνουμε τον μπομπό των δικών σας μηνυμάτων. Αλλά από εκεί και πέρα άλλοι αποφασίζουν. Έτσι, Στέργιο. Υπάρχει διοίκηση, υπάρχει τεχνικός διευθυντής, υπάρχει προπονητής και τα λοιπά. Ο φίλος μου ο Νίκος μου στέλνει τώρα κάτι εδώ. Απίστευτο, η ΑΕΛ ανακοίνωσε τριετή δανεισμό από τον Ολυμπιακό. Άλλο πάλι και αυτό. Με Στέργιο.
Για τον Νικολιά, τον οποίο αγόρασε 300.000 από τον Μπας Γιάννα, ενώ από την 1η Ιουλίου θα μπορούσε να τον κλείσει ελεύθερο. Έχει μήνυμα στο Instagram του Νίκου Σαββίδη, που δεν τοποθετείται συχνά. Εναντίον μας. Για την ακρίβεια, είναι πολύ λίγες οι φορές που ο Νίκος Σαββίδης έχει εκφραστεί μέσω του Instagram. Ναι. Εντάξει. Κανείς δεν το άξιζε περισσότερο από εμάς. Κάθε χρόνο παλεύουμε μέσα και έξω από το γήπεδο γι' αυτό. Κάθε χρόνο παίζουμε με την Μπενφίκα ή τον Άγιαξ για να προκριθούμε και κάθε χρόνο το αξίζουμε, μα δεν τα καταφέρνουμε. Δεν είναι το πόσο δυνατά χτυπάς, αλλά το πόσο δυνατά μπορείς να δεχτείς τα χτυπήματα και να προχωρήσεις. Λοιπόν, όπως πάντα, θα σηκωθούμε και θα πάμε για τα επόμενα. Μόνο πάω καναφέρει ο Νίκος Σαββίδης. Γι' αυτό το. Εντάξει. Από τις λίγες φορές που ο έτερος γιος του Ιβάν τοποθετείται δημόσια. Που Μάλλη. Δεν είναι μόνο γρήγορη στα πόδια, αλλά και στην λειτουργία. Όχι, έχει δίκιο ο Κώστας. Όχι, δεν παίξαμε τα γκολ της Κράσνοντα. Έχει δίκιο ο Κώστας. Εγώ παρασύρθηκα. Είτε στο επιθετικό τραζίσιο από κοντά, τώρα κεφαλιά γκολ για τους Ουγγρανούς. 0-1. Η κόλωση του Βαλίφκα από αυτό το φάλο στο ξεκίνημα. Εδώ τώρα υπάρχουν μεγάλα κενά στα μεσοδιαστήματα και Σμουλίκο βγαίνει στο τέταρτο. Ευτυχώς όχι, ευτυχώς αυτό το γκολ του Μιχαηλίδη. Ευτυχώς αυτό το γκολ. Πάει και το χέρι. Να το. Ο Μιχαηλίδης βρίσκει την μπάλα με τέτοιο τρόπο και μπαίνει μέσα. Τέτοιο γκολ Κώστα και Κρίσανθε. Δεν είναι, δεν έχει βάλει ο Κρόιφ στα καλά του. Τα κουνάκια δηλαδή να πάρει την μπάλα να κάνει. Σε μεγάλα κενά στα μεσοδιαστήματα και Σμουλίκο βγαίνει στο τέταρτο. Κλείστο τώρα, εντάξει, με τα νέα. Πώς όχι, εδώ τώρα υπάρχουν μεγάλα κενά στα μεσοδιαστήματα και Σμουλίκο βγαίνει στο τέταρτο. Και εδώ τώρα υπάρχουν μεγάλα κενά. Όλο του Σταύρου παίζει, άλλο πατάω, άλλο παίζει. Μιλάμε για γκάου. Το πλάτη του, Μορόσκο. Θα πάρει την μπάλα, η σέντρα δεύτερο δοκάρι, κανένας, επικίνδυνα το σου, το κουέστ από κοντά, γκολ για την κόλωση του Βαλίφκα. Δεν ξέρω αν υπάρχει offside, πανηγυρίζουν οι Ουκρανοί. Σε λίγο θα βάλεις και τα τρίποντα του Ρόρι. Ο Ρόρι βγαίνει από το screen μέσα. Αλλά θέλει και προσοχή ο Σμόλνικοφ, θέλει να φύγει από τα δεξιά, δίνει στον Μπέρκ. Μπαίνει στην πορεία της μπάλας στο Ίκαστον, παίρνει την πουκιά από το στόμα του Σουηδού. Επιμένει η Κράσνονταρ. Βιλένα το σουτ. Δοκάρι για τους Ρώσους. Γκολ 2-1-2. Σκόρερ ο Καμπελά. Απίστευτα πράγματα. Μόνο αν υπάρχει offside θα σωθεί. Δεν σώθηκε. Δεν υπήρχε offside, Κώστα. Άκουσες που είπατε το ίδιο. Και ο Νίκος στον γκολ της Κοβαλίφσκη, Κόβα αυτής, ναι. Είπε να δούμε αν υπάρχει offside να σωθούμε. Εντάξει, το ίδιο είπαμε και δύο. Σήκωσε τα χέρια δύο αμυντικοί σου λέω. Και 1-2. Και τα δύο μάτς. Μπράβο παιδιά. Συγχαρητήρια. Μπράβο, λοιπόν, συγχαρητήρια. Λοιπόν, δύο ειδήσεις. Ναι. Σημαντικές και οι δύο, αλλά η μία είναι πιο σημαντική από την άλλη, έχω την εντύπωση. Mm-hmm. Φαίνεται πως κολλάει η υπόθεση του δανεισμού του Μπαλογιάννη στον Όφη. Γιατί ο Όφη γνωστοποίησε στον ΠΑΟΚ, διαβάζω το ΠΑΟΚ 24, ότι δεν είναι διατημένος να καλύψει το συμβόλαιο του Μπαλογιάννη στο 100%. Και είναι ένα θέμα που κολλάει, θα δούμε αν. Υπάρχει συνέχεια. Πάντως, και τώρα τι υπάρχουν, τώρα τι παίζει, θύμισέ μου. Υπάρχουν προτάσεις και από Ολλανδία και από μια ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας για τον νεαρό κεντρικό χαφ του δικεφάλου. Η μία είδηση είναι αυτή και η άλλη φορά. Όφη είναι το τέτοιο, γιατί παίρνει την ίδια στιγμή δανεικό από τον Ολυμπιακό Στέργιο. Έτσι. Γι' αυτό σου είπα ποιο παίζει τώρα. Σου πήρε τους δύο και θα γίνει ο δεύτερος Κούγιας ο Όφη. Που είχε πάρει τον Ουάρτα και τον Κάτσε. Που τώρα παρακαλάει να έρθει τον Άρη Κώστα. Αντί να γίνει δηλαδή Βραχιόλη, θα γίνει. Και θα γίνει. Άλλαξε ο Πολιές. Και παίρνει Ανδρούτσο. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω τον Καραμπαπά να λέει: ναι, εντάξει, θα σας δώσουμε τον Ανδρούτσο, αλλά το παίρνετε δανεικό εσείς. Τι να τον κάνετε τώρα τον Μπαλογιάννη. Σιγά τώρα, γιατί, για ποιο λόγο. Και θα τον πληρώσετε και όλο το συμβόλαιο. Είναι δυνατό να τον πληρώσετε. Εμείς θα σας δώσουμε τον Ανδρούτσο τζάμπα. Πάρε τον Ανδρούτσο. Η δεύτερη είδηση. Και τον Νικηταρά. Η δεύτερη είδηση. Ναι, Στέργιο. Σοβαρή και νομίζω με θετικό έτσι αντίκτυπο. Για ποιον? Υποβλήθηκε σε δεύτερη επέμβαση ο Γιώζιπ Μίσιτς στη βουβονική χώρα πριν το μάτς με την Κράσνοντα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πήγε πάρα πολύ καλά και πλέον σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει, όχι από τώρα, τον επόμενο μήνα ενδεχομένως, ο Μίσιτς και πάλι στα γήπεδα και να ξεκινήσει προπονήσεις, να πάνε όλα καλά για τον Κροάτη. Ήταν επιτυχημένη και η δεύτερη επέμβαση. Αμήν. Τα καλύτερα μόνο σε αυτόν και στην οικογένειά του. Εντάξει, δύσκολες καταστάσεις. Είναι μαχητής ο Γιώσιπ. Πάνε καλά και οι επεμβάσεις. Να το ξεπεράσει, να το αφήσει πίσω και να επιστρέψει στα γήπεδα. Βασικά το ζητούμενο είναι να είναι καλά το παιδί στην υγεία του. Αλλά και κατά επέκταση να επιστρέψει και στα γήπεδα.
Έτσι. Είναι κάτι που το θέλει, φαντάζομαι, και ο ίδιος πάρα πολύ, όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, εντάξει. Και τι απουσία και αυτή όμως, τώρα δεν σημαντική. Το είπαμε. Σημαντική. Δεν το είπαμε, έτσι. Εντάξει, και ο Μίσης και ο Αγκούστο. Να, την και ο Ροντρίγκο ακόμα. Ξέρεις αυτή. Ακόμα και ο Ροντρίγκο. Ο Ροντρίγκο δεν ξέρεις. Που επίσης είχε τον χρόνο να τον αντικαταστήσεις, αφού έβγαλε σοφ τον Μάτος αλλά και τον Λίρατζι. Κακός για μένα και ο ένας και ο άλλος. Ξέρεις ποιο είναι το μόνο πράγμα. Okay. Ότι Στέριο, τα βλέπουμε για τον Μάτος και όλους τους υπόλοιπους. Τις αποφάσεις, δηλαδή προφανώς ο Φεραίρα δεν πήρε την απόφαση την Τετάρτη πριν το μάτς. Για τον Μάτος, την πρώτη φορά που τον άφησε έξω. Ότι αυτά βγαίνουν επικοινωνιακά προς τα έξω τη μέρα που γίνονται. Δεν έχει τη φθορά την επικοινωνιακή ο ΠΑΟΚ σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Σωστά το χειρίζεται το κλαμπ, έτσι. Αλλά όταν αυτό γυρίζει boomerang στις υποθέσεις αυτές όπως του Άρη με τη FIFA, δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει, όλα θα πάνε καλά κτλ. Μόλις ήρθε η κεφαλιά, άρχισαν να βρίζουν και εμάς. Φυσιολογικό είναι. Καλά, γιατί εννοείται. Ο κόσμος, όταν βλέπει, όταν είναι ήσυχος, ήρεμος και βλέπει κάτι αρνητικό ξαφνικά μπροστά του, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι το καλό είναι να μην βγει, να μην βγει και να τρώει την ομάδα ένα μήνα. Αρχίζει και λέει γιατί μας το είπατε, γιατί το κρύβατε και το κάνατε. Αυτό όμως όταν έχετε το αποτυχημένο, το κακό αποτέλεσμα, γυρίζει ανάποδα. Και αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Μάτος. Κανείς δεν ήξερε ότι ο Μάτος δεν υπολογίζεται. Και να σου πω και κάτι. Αν δεν υπολογίζεται, τον δίνεις. Κάπου να παίξει. Πάει. Θέλει να έρθει στον Άρη. Κώστα. Ποιος? Το Μάτος. Τέτοια θέματα, χρήσαν δεν έχουμε τις άποψεις, πρέπει να τελειώνουν εν τη γενέση τους. Δηλαδή, γρήγορα λες. Είτε μέσω του Φεραίρα, είτε μέσω του Ρέμπε που ακόμα δεν έχει μιλήσει, είτε μέσω κάποιου διοικητικού. Α, να ναι, συνέντευξη τι ο Μάτος έχει πέσει, θα γίνει, ρε, θα γίνει. Ο Μάτος έχει πέσει σε σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. Το δεν σου λέω να πω σε λεπτομέρειες. Σαν το Ζαμπά. Εντάξει. Σοβαρό κιόλα. Και δεν υπολογίζεται από τον προπονητή, αναζητά ομάδα. Ο Ζαμπά έχει κάνει αυτό. Ο Λίρατζης κρίνει ο προπονητής αυτό. Ο Βιερίνια έγινε αυτό και αυτό. Και δεν υπολογίζεται. Το να αφήνονται όλα αυτά τα θέματα να σέρνονται. Και ο καθένας να έχει ένα γνωστό που είχε ένα γνωστό και του είπε τι έγινε μεταξύ Μάτος και Φεραίρα και Μάτος και Φεραίρα και Ζαμπά και Μαωρίσιο. Η κουβέντα πάντως ενισχύεται και γίνεται μεγάλη κουβέντα. Γιατί? Γιατί είναι όλα αυτά τα παιδιά μέλη μιας ομάδας που είχαν την πιο πετυχημένη χρονιά στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Και σήκωσαν την ομάδα σε επίπεδα που δεν ξέρω αν σε σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στα επίπεδα αυτά. Δηλαδή να σκορπάει το φόβο εντός των ελληνικών συνόρων και να κάνει ένα σερί 51 αγώνων χωρίς ήττα και να παίρνει αίτητος το πρωτάθλημα και να παίρνει τρία συνεχόμενα κύπελα Ελλάδος. Εντάξει, ασφαλώς και έπρεπε ο ΠΑΟΚ να πάει σε μεταβατικό στάδιο. Δεν μπορούσε να παίζει ο Μάτος μέχρι τα 45 και ο Βιερίνη μέχρι τα 50, να τους βαλσαμώσουμε. Αλλά νομίζω ότι γίνεται όλο αυτό από πέρσι κιόλας λίγο πιο βία από ό,τι θα έπρεπε. Και πολλοί, okay, ξεχνούν την προσφορά όλων αυτών των παιδιών. Ο ένας είναι ο Κλικαδόρος, ο άλλος είναι ο Φιλοχρήματος, ο άλλος είναι ο Ασέβαστος, ο άλλος είναι ο Άχρηστος. Εντάξει, okay, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Εντάξει, κάνανε και οι παίκτες λάθη, Στέργιο, όμως. Ποιος δεν κάνει δεν Κώστα. Γίνεται μόνο να φταίει η ΠΑΕ και οι ομάδες. Όλο οι ομάδες θένε. Οι παίκτες πάντα είναι όλοι αχ καλέ. Ένα εκατομμύριο και έλεγε όχι. Τι Κώστα, από τώρα, αυτό δηλαδή. Το μικρόφωνο τα λέγαμε πέρσι ότι για την περσινή χρονιά την αποτυχημένη. Έφταιγε η οικογένεια Σαββίδη, ο Μπράγκο, ο Φεραίρα και οι ποδοσφαιριστές φταίγαν πέρσι. Λέμε για την εικόνα, για το συγκεκριμένο. Δηλαδή για την εικόνα του ΠΑΟΚ στα περσινά ντέρμπι έφταιγε μόνο ο Φεραίρα. Δεν υπήρχε Βαρέλα, δεν υπήρχε Μαωρίσιο, δεν υπήρχε Βιερίνια, δεν υπήρχε Μπίσεσβαρ, δεν υπήρχε Μάτος. Δεν βλέπω γλου. Μια πολύ σωστή επισήμαση. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Oh, άντε πάλι. Ο Λουτσέσκου τι έκανε στην Ευρώπη, φίλε. Συγκρίνουν την πορεία του Λουτσέσκου στην Ελλάδα με του Φεραίρα στην Ευρώπη. Πιο πετυχημένος είναι ο Φεραίρα στην Ευρώπη από τον Λουτσέσκου. Και έφερε και 15 εκατομμύρια. Ο άλλος τι έφερε. Μόνο αποκλεισμούς. Όταν έχεις ένα μάτς τη βδομάδα, έχει δίκιο σε αυτό. Ναι, αλλά ο άλλος έφερε ένα double, μάτς. Φίλε. Δύο double έφερε. Όταν έχεις ένα μάτς τη βδομάδα. Εμείς λέμε για την κριτική στον προπονητή, φίλε. Όταν έχεις ένα μάτς τη βδομάδα. Είναι πιο εύκολα, εντάξει. Είναι πολύ πιο εύκολα. Είναι, ναι. Όταν μάλιστα ο Ολυμπιακός έπαιζε μέχρι το Μάιο. Ναι, αλλά ο άλλος αποκλείστηκε από τον Άγιαξ, από την Μπεφίκα, από τον έναν, από τον άλλον, από την Manchester United, από την Real. Από την Έστερσουτ και από τη Βίνι Βίτσι. Λοιπόν, τι παραπάνω κάνει ο Ολυμπιακός από τον ΠΑΟΚ και ανεβαίνει level. Λέει ο φίλος, ο 058 ρωτάει. Τώρα πάλι θα τα ξαναπούμε. Τι είχαμε, έχει 20 σερί προκρίσεων ομίλου. Και πώς συγκρινόμαστε δεν με αυτό. Δεν έχει σερί 20. Σερί δεν έχει. Συνολικά, έχει 20 συνολικά. 17 σερί έχει. Δεν έχει 17 σερί. Αφού πρώτα δεν πήρε το πετάλημα. Λοιπόν, εντάξει, 10.
20 συνολικά έχει. 20 προκρίσεις τα τελευταία 20. Στα 25 χρόνια έχει 20, ναι. Να είναι καλά ο Σπάθας, ο Παπάς, ο καλά, Δημητρόπουλος. Φέτος δεν ήταν ο Σπάθας, ούτε πέρσι ήταν ο Σπάθας και ο Δημητρόπουλος. Εντάξει, οκ, υπήρχε και ο Σπάθας και ο Δημητρόπουλος. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εντάξει, δουλέψανε και λίγο ποδοσφαιρικά όμως. Το ρώτια. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει τον Ολυμπιακό και να τα πει όλα. Στην αρχή του καλοκαιριού ήταν ξεφωνητά γιατί πουλάει τους παίκτες. Και μετά τους πουλήσαμε. Εγώ κατάλαβα γιατί ήταν ξεφωνητά. Για να δικαιολογήσουμε ότι και εμείς πουλάμε. Οκ, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά πουλάει 10, 12, 15, 8, όχι ένα. Ναι, αλλά παίρνει και άλλους. Και μια βασική διαφορά, γιατί αυτά τα παιχνίδια, όπως όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά, κρίνονται σε λεπτομέρειες για τις ελληνικές ομάδες. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη διαφορά, Χρυσάνθη και Κώστα. Ένα επιθετικό φάουλ να μετατρέπεται σε πέναλτι, όπως έγινε με την Ομόνια. Ανεξάρτητα πολύ Ολυμπιακός θα περνούσε, εντάξει. Δεν λέω ότι εντάξει, πέρασε. Ναι, έχει και τσαβάντες, εντάξει. Έχει και αβάντες. Και ένα πέναλτι του Γιαννούλη που ήταν πέναλτι στη Ρωσία να σφυρίζεται κατευθείαν. Έτσι. Αν ήταν επιθετικό φάουλ. Ποιο ήταν ο παίκτη του Ολυμπιακού, ρε, που έσπρωξε, δεν θυμάμαι. Ο Ραγκέλοβιτς. Ο Ραγκέλοβιτς, οκ, okay, μπορεί το μάτς να λέγει 0-0. Μπορεί, λέω, γιατί πραγματικά η Ομόνια ήταν έχει δύο κλάσεις κάτω. Και τι αβάντες του, οι οποίες τις κερδίζεις μέσα από αυτή την πορεία τη μακροχρόνια. Κερδίζεις και τις αβάντες του, τι να κάνουμε. Εντάξει, εγώ δεν θυμάμαι ευρωπαϊκό μάτς τελευταία χρόνια που ο ΠΑΟΚ να ευνοήθηκε, να πήρε κάποιο αβαβά πέναλτι ή να κυρώθηκε κάποιο κανονικό γκολ του αντιπάλου. Εντάξει, θυμάμαι μόνο λάθος αποφάσεις και φυσικά θυμάμαι, γιατί μέσα σε αυτό είναι και η ατυχία, αλλά χωρίς να ξαναλέω, φταίει η ατυχία που ο ΠΑΟΚ είναι, αν είναι η μοίρα μου σακατεμένη, δεν φταίει ο κόσμος ούτε και εσύ. Δεν είναι, ο ΠΑΟΚ, δεν είναι έτσι. Φταίει και η τύχη, αλλά φταίνει και οι ευλεψίες του ΠΑΟΚ. Πρέπει λοιπόν ο ΠΑΟΚ να φτάσει στο επίπεδο που τα κάνει όλα σωστά. Και μετά να πει ότι ήταν και ατυχία. Ήταν... Okay. Και ο ΠΑΟΚ 2 παρα 5 έρχεται το μήνυμα ΕΠΟΣ, το οποίο θα πρέπει να το διαβάσω νωρίτερα, αλλά ήρθε τώρα. Τέλος η εκπομπή. Ο Κούσης λέει θα έρθει στο φιλικό. Φαντάζομαι πως ναι. Φυσικά. Θα τον περιμένω. Θα τον περιμένω. Αυτή τη φορά ελπίζω να βρει και η ομάδα του χρήματα για το τεστ. Μην το αναβάλει πάλι. Κάτι ξέρει ο ΕΟΕ. Καταρχήν, με έχει κατεβασμένο. Όχι Κώστα, με έχει κατεβασμένο. Όχι Κώστα, δεν σε πειράζει. Καταρχήν να πω το πώ. Με έχει κατεβασμένο. Πρώτον, πάντα σε έχω σηκωμένο. Η ομάδα μου έχει κάνει 6 τεστ μέχρι στιγμή, φίλε. Και τι έγινε. Πριν το μάτς με τον Άρη, δεν είχε 3.000 να κάνει. Μπερδεύεσαι. 2. Τέλος πάντων. 1,5. Δεν θέλω είχες να. Είχε κορονοϊό σε 5 παίκτες και δεν ήθελε να μα το πει. Προ τα έξω συζητήσει μεταξύ των σωματείων γιατί έχουμε καλέ σχέσει. Σωστό. Άμπροβ. Σωστό Κώστα. Και δεν είναι σωστό. Θα σε περιμένω να κεράσει καφέ, πάντως λέει ο φίλος. Δεν έχω ανάγκη να με κεράσει καφέ. Θα τον κεράσω εγώ. Στο παλέ είναι ακριβώς. Όντως. Δεν πειράζει. Θα πιούμε μια κοακόλα. Κοακόλα. Από μια κοακόλα. Λοιπόν, πες λίγο η Ντερβέτεν δεύτερη ώρα. Πες λίγο τους χορηγούς Κώστα. Ξύπνα λίγο. Παίκτης του Ηρακλή και επίσημο Κώστας Κοτσαρίδης. Τι λες. Φωτογραφία με τον Άρη τον έχουν. Παλιό του Άρη. Έπαιζε και αυτός. Ναι, όταν πέσαμε. Τρεις ώρες. Λοιπόν, μία πέσαμε. Ο αμυντικός Χάφα έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό K20, στην ΑΕΚ, στον Άρη, στην Νίκη Βόλου, στη Γάνδη. Στη Γάνδη. Μονάχο Γάνδη και Ισπανία. Στον Εθνικό Αγιονερίου. 1η Οκτώβρη σήμερα, Αστέριο. Εκδικάζεται του Ήμπε στο ΚΑΣ σήμερα, παιδιά. Εντάξει, θα δικαιωθείτε, εννοείται όπως πάντα. Άρη, Νίκη Βόλου, Γάνδη, Εθνικό Αγιονερίου, όπως είπαμε, Πανελευσυνιακό, Σπάρτη, Διγενή, Οροκλίνη. Ασύλ Λύση. Οροκλίνη λέει εδώ. Προκλητικό το 10. Γιαννιτσάκη, αντί για αστέρια βλέπει αστεράκια. Καλό. Συμπαθές. Σταμάτησαν να διαβάζω site, Χρύσανθε. Κάνανε που ειρωνευόντουσαν τους συναδέρφους που είδαν τις φωτογραφίες τους σε όλο τον Πειραιά. Και πολλούσαν και τρέλα. Γιατί μιλάμε για αλητία. Μιλάμε για αλητία. Μεγάλη. Το συγκεκριμένο site. Καλό δεν είναι να μην το παράγει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο στο συγκεκριμένο. Έχεις δίκιο στο συγκεκριμένο. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η Ντερβέτεν. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Εκατοντάδες επιλογές από εκπληκτικά παιχνίδια slots από 10 διαφορετικούς καζίνο providers. Πληθώρα στοιχηματικών επιλογών και ασιατικά handicap. Υπηρεσία cash out, live streaming είναι και ο επίσημος χορηγός της ελληνικής Super League. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση για τον διαγωνισμό. Η Ντερβέτεν Super League. Για την υποτροφία της Χάνθ. Τώρα θα την κάνω. Μαζί μας και το Ridges Casino. Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Ridges Casino, τώρα είναι η ιδανική ευκαιρία. Έτσι. Αποδεικνύεται κάθε φορά πως είναι ο κορυφαίος προορισμός διασκέδασης αλλά και ο πιο ασφαλής. Όπως επίσης και ο Mr. Gold που έχει ξεκινήσει εδώ και μία ώρα περίπου το delivery με φρεσκομαγειρεμένα φαγητά. 2-31-0-62-85-86 Μεσολογγίου 2 στις Σικές. Πες ένα νούμερο. Τελευταίο μήνυμα πριν πάμε στα μέχρι το 11. Κλήρωση. Πάλι το 11. Τις ίδιες ακριβώς προκρίσεις έχουν Φερέρα και Λουτσέσκου στην Ευρώπη. Ο ένας με Έστερ Σουτ χωρίς δική του ομάδα
και συνέχεια την επόμενη χρονιά αποκλειστήκαμε στα playoff του Champions League και χάλια στους ομίλους του Europa League. Το θυμόμαστε τη χάλια πορεία. Ο Φερέρε θα δούμε πώς θα πάει στους ομίλους του Europa League. Η Έστερ σου ποιος έχει. Η Έστερ σου ποιος αποκλειστήκε. Λουτσέσκολα με την ομάδα του, του Στανόγεβιτς. Σωτσά. Σωστά δηλαδή. Λοιπόν. Είχε βέβαια πρόκληση. Ο Φερέρε είχε από ποιον αποκλείστηκε. Από μένα. Από την Σλόβαν πέρσι. Λίμπερες. Φερέρε είχε πει πέρσι. Από τον Άγιαξ και από την Σλόβαν. Τι ζούμε ρε παιδιά. Ναι, αλλά έφερε 15 εκατομμυρία. Το 2. Το 2. Τέτοια πρόκριση που έχει ο Φερέρε δεν έχει. Το 2. Στα playoff του Champions League. Το 2. Όπως έγραψε και φίλος χθες, ίσως είναι της μοίρας μας να πάρουμε πρώτα το Europa League. Α, έτσι, έτσι. Και αν το πάρουμε το Europa League, θα παίξουμε σε ομίλους του Champions League. Μα δεν θα παίξει το Europa League. Θα πάρει το Europa League και θα πάει Champions League. Πού παίζει ο Ρεκός, Χριστιανός. Α, να πάρει φέτος το Europa League. Θα πάρει το Europa League. Πάω κατάκτηση. Και του χρόνου ομίλους. Πάω κατάκτηση. Σαν κάτοχος του Europa League. Σαν κάτοχος. Αύριο θα πούμε για την πολύ ωραία αυτή προοπτική να δείξει το Παναθηναϊκό σάρι στο Sky. Γιατί να μην το δείξει. Περιγράφει η Ιωάννα. Δεν έχει δικαίωμα. Η Ιωάννα. Όποιος θέλει. Γιατί λέει έχει κάτι διαδικαστικά στο συμβόλαιο με την Nova και τα λοιπά και δεν μπορούν, δεν προλαβαίνουν και κάτι τέτοια. Αυτό, αυτό πρέπει να σε χαροποιήσει, Χρυσάνθε, γιατί θα δει όλη η Ελλάδα free, έτσι, το διπλό free, του Άρη. Το διπλό του Άρη. Και θα κάνει φιλάθλους. Πριν δεν το βλέπε. Όχι όλη η Ελλάδα. Έχω φιλάθλους που με αγαπούν. Το γκολ του Λόπεθ. Οι Ναριανοί και το έχουν καμάρι. Ναι, το γκολ του Λόπεθ. Το γκολ του Λόπεθ. 0-1. 0-2. 2 κιόλας. Ο Λόπεθ. Δύο θα βάλει. Α, το, ναι, το 0-1. Τώρα πόσο θα λήξει δεν ξέρω. Ένα-δύο Παναθηναϊκός, ένα-τρία ο άλλος στο καπάκι. Ματέο Γκαρσία. Ματέο. Έρχεται σήμερα ο δικός σου από το Βελιγράδι. Έρχεται σήμερα δικαίωση του ρεπορτάζ. Έρχεται ο δικός από το Βελιγράδι. Καλώς ήρθες, Παιχταρά. Συγχαρητήρια στο φίλο ακροατή που χθες με έβριζε το πρωί γιατί δεν έρχεται ο Ματέο. Σε έβριζε, ε. Ναι. Μας είπες ψέματα και δεν έρχεται και μας πούλησε τον παπά κτλ. Και μία ώρα μετά είπα Άρης ανακοινώνει. Εντάξει, ο άνθρωπος. Κουβιαστικός. Και γιατί μας ενημερώνει και δεν είναι οι ακροατές. Ναι, ναι. Και γιατί δεν μας λέτε τίποτα και τι θα κάνει, λες και θα υπογράψω εγώ. Θα στείλω εγώ το έμβασμα για να έρθει ο Ματέο. Όπως έχει πει και συνάδελφος, για να τελειώνουμε, ναι. Πες Χρυσάνθε ένα όνομα. Ναι. Ένα νούμερο. Συγγνώμη. Είπε ο Κωνσταντίνο. Το 2. Ναι, ναι, το 2. Το σύστημα παίζαμε στον τυφώνα που έβγαινα εγώ από το screen στη γωνία και σούταρα πάντα. Δεν έδινα πάσα. Γιάννης Αντωνόπουλος. Όλα μέσα εννοείται. Όλα μέσα. Γιάννης Αντωνόπουλος! Ο νικητής ημέρας είναι ο κύριος Αντωνόπουλος. Ναι. Θα μπει στην μεγάλη κληρωτήρα για αύριο, αύριο, ναι, για να κερδίσει την δωρεάν υποτροφία για τη σχολή ποδοσφαίρου της Χάνθ. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε και στην σήμερα. Στην Εσκανά ο Πανιόνιος. Το είπαμε, ρε παιδιά. Και στην Τρίτη Εθνική ο Πανιόνιος στο ποδόσφαιρο. Το είπαμε, το είπαμε. Και δεν μπορεί να παίξει ούτε στην Εσκανά. Ναι. Θα πάρω άδεια στη διακοπή των πρωταθλημάτων και ομάδες να ηρεμήσουν. Κι εγώ. Του χρειάζομαι πάρα πολύ. Όχι, απλά θα ήθελα να πω στους φίλους μου τους Πανιόνιους ότι η ΓΑΜΑ Εθνική ρωτάει και ανησυχεί. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αντίο, αντίο. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Βγάλατε σύνθημα οι Πάνθηρες από την Αθήνα για τον Άρη. Καζούρα. Ρωτάει και ανησυχεί. Γιατί να μην βγάλουν. Έτσι και πέσουν τα έπιπλα εδώ, δεν θα φταίω εγώ. Οι Πανιόνιοι που μου έχουν κάνει ντου. Ως Βούλγαρο. Σκοπιανό. Πριν από στη χρονιά που έπεσε ο Άρης. Στο 0-1 του Άρη μες στον Πανιόνιο που φέραμε 1-1. Έχουμε έπος. Στο οποίο πρόσεξε, δεν έκανα μετάδοση. Έκλεισα το τηλέφωνο στον γκολ. Το κλείσες. Γιατί καταλάβαινε ότι θα μου την πέσουνε. Ναι. Το κλείσα. Για να μην φωνάξω. 0-1 ο Άρης. Ναι. Δεν είπα τίποτα. Το κλείσα. Καλά, μπαίνει γκολ και στο κλείνει. Και μου λένε τι φωνάζεις ρεαλιταρά. Το γκολ του Άρη ήταν στη μία. Περίμενε να μπει το γκολ του Άρη για να με ορμήξουν. Και σου πετάξανε και μου πετάξανε περίπου 30 καφέδες και ορμήξανε καμία 20 άτομα και με είχε κλειδώσει μέσα. Ναι. Ο συγχωρεμένος αυτός που ήταν απ' έξω είχε κλειδώσει το κουβούκλι, δεν μπορώ να βγω. Ελλάδα. Και τελικά. Το είχε κλειδώσει. Έσπασα την πόρτα. Το είχε κλειδώσει για να μην μπουν οι άλλοι. Όχι. Για από κάτω ήταν. Από μπροστά μπαίνανε. Σε από μπροστά μπαίνανε, Στέριο. Από μπροστά από το πήγαν να μπουν. Έπρεπε να πει ευχαριστώ τον άνθρωπο. Έσπασα την πόρτα και δίπλα καθόταν στην και κοιτούσανε. Θα βγάλω βιβλίο, τέλος. Κλασικά, θα βγάλω βιβλίο, κλασικά. Τέλος. Αλλά ρωτάει και ανησυχεί. Ενημερωτική εκπομπή σου λέει. Ηλεόφορος ο Πειραιάς. Το ίδρυμα Μπότσι κλείνει μετά από αυτό. Έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.